Σας βέρα, καλώς ήρθατε. Πώς είστε, πώς ξυπνήσατε, πώς πάνε τα κέφια και πόσο γρήγορα περνούν οι εβδομάδες τελικά. Δηλαδή, πέρασε πάλι και αυτή η εβδομάδα, φτάσαμε Παρασκευή και χαμπάρι δεν πήραμε πώς κύλησαν οι μέρες. Τι θέλουμε σήμερα που είναι Παρασκευή, θέλουμε κάποιον να μας καλοπιάσει. Δηλαδή, μας τα παίρνουν όλα. Θέλουμε κάποιον να μας καλοπιάσει αφού μας τα παίρνει όλα. Τι εννοώ. Και από πού εμπνευστήκαμε για αυτή την εισαγωγή? Από το βίντεο που θα δείτε. Πώς έχετε σκυλάκια στο σπίτι, κατοικίδια και μικρά μωράκια νεογέννητα, τύπου τέτοιο. Φαντάζομαι ξέρετε και τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του σκύλου και του παιδιού. Ο σκύλος ο συγκεκριμένος παίρνει το παιχνίδι του παιδιού, το κρύβει στη γωνία και το μωράκι αρχίζει να κλαίει. Να κλαίει δηλαδή απίστευτα. Ο σκύλος δεν το επιστρέφει το παιχνίδι, αλλά αποφασίζει να το καλοπιάσει και του φέρνει ένα μπαλάκι. Αλλά επειδή ο σκυλάκος καταλαβαίνει ότι στέρισε το αγαπημένο παιχνίδι του μπορού, του φέρνει και άλλο μπαλάκι. Του φέρνει και κάτι ακόμη. Και στη συνέχεια, επειδή πάλι σου λέει, μα του πήρα το αγαπημένο του παιχνίδι, νιώθει τύψεις, γιατί αυτός είναι ο σκυλάκος, του φέρνει ό,τι παιχνίδι υπάρχει μέσα στο καλάθι. Και το πηγαίνει στο μωράκι, γιατί το πλήγωσε, καταλάβατε. Και του πηγαίνει κι άλλα παιχνίδια, κι άλλα παιχνίδια, κι άλλα παιχνίδια. Αλλά όχι το παιχνίδι, το αγαπημένο του παιδιού που του πήρε και που το έχει βάλει κάτω στη γωνία, εκεί πίσω από το τραπέζι. Και το κρατάει για τον εαυτό του, ο σκυλάκος αυτός. Να, έτσι θέλουμε. Έτσι θέλουμε να μας κάνετε. Είναι ένας σκύλος απατεώνας, πράγματι αυτός. Όμως, γλυκός απατεώνας. Έτσι θέλουμε να μας κάνετε, κύριοι, εκεί στη Βουλή που ψηφίζετε και αποφασίζετε για μας. Και μας παίρνετε τα πάντα. Και μας βάζετε συνέχεια φόρους. Δεν θέλουμε. Θέλουμε και το κατητής μας. Θέλουμε λίγο να μας κανακέψετε, λίγο να μας κάνετε να νιώσουμε ότι εντάξει, πήρατε κάτι, αλλά θα μας δώσετε κάτι άλλο. Θέλουμε δηλαδή να κάνετε πράξη αυτό που στην πραγματικότητα πρέπει να γίνεται. Για κάθε φορολογούμενο πολίτη στον πλανήτη, πληρώνουμε φόρους για να έχουμε μια ποιότητα ζωής. Σε υγεία, σε παιδεία. Όχι να στέλνουμε τα παιδιά μας να μένουν σε αυτές τις εστίες, όπως θα δείτε τώρα. Να μην έχουν τίποτα απολύτως. Δεν μιλάμε για θέρμανση, μιλάμε για τα απαραίτητα. Για πάμε λίγο μέχρι τον Άρη Λάμπο. Να δούμε γιατί τα παιδιά διαμαρτύρονται εκεί έξω από τις εστίες και έξω από τον αρμόδιο φορέα, από αυτόν που βγάζει χρήμα και δίνει προκειμένου να μπορέσουν δηλαδή τα παιδιά να έχουν τα απαραίτητα να ζήσουν. Το Ίδρυμα Νεολαίας. Για πάμε μέχρι εκεί, Άρη. Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης Πόπη. Έξω από εδώ σήμερα οι φοιτητές που μένουν στις εστίες έχουν συγκεντρωθεί, έχουν κάνει κατάληψη στο κτίριο, φωνάζουν συνθήματα προκειμένου να λυθούν βασικά προβλήματα που τους ταλαιπωρούν. Μαζί μας είναι ο Στέλιος Πατυδάκης, ένας από τους φοιτητές, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι ακριβώς προβλήματα υπάρχουν, ποιες είναι οι φθορές που υπάρχουν μέσα στις εστίες. Καλημέρα. Έχουμε προχωρήσει σε αυτή την κινητοποίηση σήμερα κατάληψη, επειδή οι συνθήκες στην εστία είναι άθλιες, είναι τριτοκοσμικές και ίσα ίσα αυτά τα δωμάτια δεν φτάνουν για όλους τους επαρχιώτες φοιτητές. Υπάρχει πολλή υγρασία, υπάρχουν φθορές. Ναι, αυτή τη στιγμή στη φοιτητική εστία Αθηνών επί της Πατησίων υπάρχουν τείχοι, τουαλέτες και μέσα στα δωμάτια μούχλα. Φαίνονται οι σάπιοι σωλήνες, δεν υπάρχουν στρώματα, δεν υπάρχουν κρεβάτια, δεν υπάρχουν πλυντήρια. Δηλαδή, για να καταλάβουμε λίγο πόσα, καταρχάς, ας πάμε λίγο στα βασικά. Μας είπες ότι δεν υπάρχουν καν εστίες για να φιλοξενηθούν όλα τα παιδιά από την περιφέρεια. Πόσοι είναι αυτοί που περιμένουν να βρουν δωμάτιο για να μείνουν, πόσοι μένουν εκτός και τι κάνει ένας φοιτητής που είναι στην ευχάριστη θέση να έχει εστία δική του? Όταν μπαίνει μέσα, φαντάζομαι ότι πηγαίνει και αγοράζει και ένα σωρό πράγματα για να εξοπλίσει το χώρο. Ναι, μόνο στην ΑΣΟΕ υπάρχουν 3.000 επαρχιώτες φοιτητές και για αυτούς υπάρχουν 110 δωμάτια στην εστία. Μάλιστα, τα ΤΕΙ Αθήνας, Πειραιά, Πάντιος, Γεωπονικό, Καλών Τεχνών δεν έχουν καν εστία. Και βλέπουμε παράλληλα όταν μπαίνουμε μέσα στην εστία, μπήκαμε σε ένα από τα δωμάτια αυτά στα οποία φιλοξενείστε, βλέπουμε πώς είναι, βλέπουμε τις μούχλες, τους τοίχους, βλέπουμε τις φθορές που βέβαια οι φθορές δεν γίνονται και μόνες τους καμιά φορά. Πρέπει λίγο και εμείς να προσέχουμε μεταξύ μας τώρα. Δηλαδή κάτι γκράφιτι πάνω σε ντουλάπες, δεν τα φτιάχνει ο καιρός, αυτά φτιάχνει ο καιρός και η έλλειψη συντήρησης. Αν είναι δυνατόν να στέλνεις τα παιδιά σου να μείνουν μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Θα το στείλει υγιές το παιδί και θα φύγει άρρωστο από εκεί μέσα. Λοιπόν, εσείς λοιπόν είστε σε διαμαρτυρία και θα σας ξαναβρούμε. Και θα σας ξαναβρούμε σε λίγο να μας πείτε περισσότερα. Ευχαριστούμε πολύ. Να ανηφορήσουμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, να συναντήσουμε τη Λία για να δούμε τι γίνεται εκεί. Και καταρχάς, με τι καιρό είσαστε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, Λία? Ωραίο καιρό έχουμε, Πόπι, ήλιο με σύννεφα, δροσούλα σχετικά, δεν έχουμε ούτε κρύο ούτε ζέστη, είναι μια χαρά. Ο κόσμος απολαμβάνει τη βόλτα του στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Έχετε όμως και θέμα εκπαίδευσης εκεί, έτσι. Έχετε τον ίδιο πρίτανη που κάνει μήνυση κατά των φοιτητών του Πολυτεχνείου. Γιατί, Λία? Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, λοιπόν, Πόπι, ο πρίτανης κατέθεσε χθες το πρωί μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα πλημελιωδικών κατά της φοιτητικής παράταξης της αριστερής ενωτικής παρέμβασης, γιατί την προηγούμενη Παρασκευή προχώρησε στη διοργάνωση ενός πάρτι στο χώρο του Πανεπιστημίου, ενώ ο πρίτανης δεν το είχε εγκρίνει. Είχαν κάνει το σχετικό αίτημα, δεν είχε γίνει δεκτό. Τους είχε προειδοποιήσει κιόλας ότι δεν πρέπει να τον ακούσουν, αλλιώς θα πάει στον εισαγγελέα. Οι φοιτητές είπαν θα το κάνουμε και όντως το έκαναν. Και ο πρίτανης λέει ότι αυτό δεν συνάδει με το χώρο του Πανεπιστημίου. Κατά καιρούς έχουμε βανδαλισμούς, φωτιές, είχαμε και το σοβαρότατο τραυματισμό ενός φοιτητή και πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Οπότε προχώρησε σε αυτή την κίνηση, θα ενημερώσει και τη Σύνοδο των Πριτάνεων για να πάρουν μια κοινή γραμμή, να το αντιμετωπίσουν όλα τα πανεπιστήμια το θέμα με τον ίδιο τρόπο, να μην γίνονται πάρτι χωρίς την άδεια των Πριτάνεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Υπουργείο Εργασίας θα πάμε κατευθείαν, θα συναντήσουμε τον Γιώργο Σόμπολο. Ετοιμάζουν εργαζόμενοι και διαμαρτυρία το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας. Ας πάρουμε μια εικόνα του τι συμβαίνει αυτή την ώρα, καθώς έχουμε και σε εξέλιξη κινητοποίηση. Ακριβώς, παραμένουν εδώ από χθες το πρωί που είχαμε έρθει από τη χθεσινή ζωντανή σύνδεση που είχαμε, Πόπη. Κοιτάξτε τώρα την εικόνα έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Οι μόνοι χαρούμενοι είναι οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας, οι οποίοι δεν μπορούν να ανέβουν στο κτίριο και να κάνουν τη δουλειά τους από χθες. Από κάτω είναι περίπου 150 άτομα μέλη του ΠΑΜΕ, έχουν σηκώσει το πανό από χθες. Και σήμερα το απόγευμα, 6 η ώρα, έχει τη μεγάλη κινητοποίηση το ΠΑΜΕ μαζί με το ΚΚΕ στην πλατεία Συντάγματος. Όμως το πρόβλημα δεν είναι μόνο σήμερα. Μόνο το απόγευμα, καθώς 1 με 3 το μεσημέρι έχουν στάσει οι σταθμάρχες του ΟΣΕ σε ολόκληρη τη χώρα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια του ΟΣΕ 1 με 3. Κυρίως το μεγαλύτερο φυσικά πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, είναι η γραμμή που συνδέει την Πάτρα με τη Θεσσαλονίκη, καθώς σε αυτή τη γραμμή μετακινείται το μεγαλύτερο μέρος του επιβατικού κοινού. Επίσης, θα υπάρχουν προβλήματα στις συγκοινωνίες που αφορούν τον Προαστιακό, την ίδια ώρα 1 με 3 πάλι ο Προαστιακός, αλλά και τα δρομολόγια του μετρό από τη Δικής Πλακεντίας προς το αεροδρόμιο. Ώστε κινηθείτε λοιπόν 1 με 3 προς αεροδρόμιο, αλλά και με ΟΣΕ ή με Προαστιακό, να ξέρετε ότι υπάρχουν τα προβλήματα αυτά που ο Γιώργος Σόμπολος μόλις μας μετέφερε. Θα ξαναγυρίσουμε στο Γιώργο, μάθουμε περισσότερα γύρω από το θέμα, θα δούμε τι συμβαίνει στο κέντρο της Αθήνας. Θα ζήσουμε δηλαδή λίγο κέντρο πόλης, πρωτεύουσας ευρωπαϊκής. Όμως, ας γυρίσω στο τραπέζι της εκπομπής να ρίξουμε μια ματιά στα σημαντικά θέματα της ημέρας, που ποιο άλλο είναι. Είναι το ασφαλιστικό με το πόρισμα σοφών στο τραπέζι, να δούμε πώς σοφή είναι η σοφή, Κατερίνα. Και να σας πούμε επίσης τι πρέπει να κάνετε αν έχετε μπει στο νόμο Κατσέλη για τα σπίτια σας, για τα κόκκινα δάνειά σας. Τι πρέπει να συμπληρώσετε στο φάκελο προκειμένου να μην σας βγάλει αυτόματα το σύστημα εκτός ρύθμισης ευνοϊκής. Και δεύτερον και κυριότερο, να μάθουμε με τη βοήθεια της κυρίας Νούκα, της δικηγόρου που είναι εδώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Όλα αυτά τα περίφημα ξένα χέρια που είναι μαχαίρια και με νύχια γαμψά πάνω από τα σπίτια όλων μας και τα κόκκινα δάνειά μας. Τα ξένα funds, τα hedge funds. Τι θα γίνει σε περίπτωση που πραγματικά αγοράσουν κόκκινα δάνεια από ελληνικές τράπεζες και πώς θα χειριστούν τα δικά μας δάνεια, στεγαστικά κλπ. Πρώτα, Κατερίνα, σε σένα, βάλε σε σειρά ασφαλιστικό, όσο μπορεί να μπει σε σειρά. Ξεκίνησε στην εκπομπή, Πόπη, μιλώντας για φόρους. Τώρα θα έχουμε και ένα νέο φόρο, όπως φαίνεται, για το ασφαλιστικό. Διότι εχθές ο κύριος Κατρούγκαλος παρουσίασε το πόρισμα της Επιτροπής Σοφών και το πόρισμα περιλαμβάνει την επιβολή ενός φόρου στους υψηλά, λέει, αμοιβόμενους, χωρίς όμως να προσδιορίζει ποιους θεωρεί ως υψηλά αμοιβόμενους. Ή λέει σε ένας τραπεζικός φόρος, για παράδειγμα, ή ένας φόρος στη μεγάλη περιουσία, χωρίς και πάλι να προσδιορίζεται ποια θεωρείται σήμερα μεγάλη περιουσία. Όταν ρωτήσαμε τον κύριο Κατρούγκαλο αν διαφωνεί. Είναι ένας φόρος αυτός, ή θα είναι. Ή μπορεί να είναι και τα τρία μαζί. Κατηγορία, έτσι. Έτσι. Και όταν ρωτήσαμε τον κύριο Κατρούγκαλο εάν συμφωνεί με αυτό που αναφέρει το πόρισμα, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση. Επομένως, δεν απέκλεισε να επιβληθεί και φόρος για την κοινωνική ασφάλιση. Από εκεί και πέρα, κάτι το οποίο θα προκαλέσει αντιδράσεις είναι ο επανακαθορισμός των ήδη είδη καταβαλλόμενων συντάξεων με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2,6 εκατομμύρια συνταξιούχους που, εάν γίνει πράγματι αυτό, θα χάσουν από τις συντάξεις τους. Από πόσα έως πόσα. Δεν το ξέρουμε αυτό, διότι εξαρτάται πώς ακριβώς θα καθορίσουν το νέο τρόπο υπολογισμού. Δηλαδή, λένε ότι θα έχουμε ατομικές μερίδες, θα συγκεντρώνουμε όλες τις φορές μας έναν ατομικό λογαριασμό. Και αυτό αφορά ακόμη και αυτούς που είναι ήδη στη σύνταξη χρόνια τώρα. 2,6 εκατομμύρια συνταξιούχους, περίπου 4,5 εκατομμύρια συντάξεις. Καταλαβαίνουμε, βέβαια, δεν ξέρουμε τεχνικά πώς θα το κάνουν. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή περιμένουν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι να βγουν σε σύνταξη και αδυνατούν τεχνικές υπηρεσίες να τους βγάλουν τη σύνταξη. Δεν υπάρχουν και λεφτά, βέβαια, αλλά αδυνατούν να τους βγάλουν τη σύνταξη. Θα επαναυπολογίσουν 4,5 εκατομμύρια συντάξεις. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουν αυτό τεχνικά, γιατί σε αυτήν την χώρα υπάρχει και αυτή η παράμετρο σε όλα τα θέματα. Από εκεί και είναι πέρα. Ωστόσο, πρόταση μέσα στο πόρισμα των σοφών αναφέρεται επαναπροσδιορισμό συντάξεων για τους πάντες. Ανεξαιρέτως των συντάξεων. Μάλιστα. Το οποίο φαίνεται θα φέρει μειώσεις. Από εκεί πέρα, λοιπόν, θα έχουμε ατομικές μερίδες όλοι που θα μαζεύουμε σε έναν νοητό λογαριασμό τις εισφορές μας. Θα μαζεύονται αυτές οι εισφορές, θα τοκίζονται με ένα επιτόκιο που θα το βρουν και μετά θα συμπληρώνονται από μια εθνική σύνταξη. Υπάρχει μια διαφωνία της Επιτροπής και του κυρίου Κατρούγκαλου. Η Επιτροπή λέει η εθνική σύνταξη να δίνεται με εισοδηματικά κριτήρια. Από εκεί ο κύριος Κατρούγκαλος είπε χθες. Άρα να είναι και μηδενικές ακόμη και για κάποιους. Ναι, θεωρητικά αν έχεις πολλές εισφορές ή αν έχεις εισόδημα από ενίκεια ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, θεωρητικά η εθνική σύνταξη μπορεί να είναι και μηδενική. Ο κύριος Κατρούγκαλος μας είπε χθες. Εγώ διαφωνώ όμως με την Επιτροπή σε αυτό. Δεν θα το κάνουμε. Το είπε και στη Βουλή. Και θέλω να δίνετε το 360 σε όλους. Ναι, θα είναι από 300 μέχρι 400 ευρώ θα ανάλογα το δουν. Ναι. Από εκεί και πέρα ο κύριος Δραγασάκης εμφανίστηκε χθες το βράδυ στο Μέγκα και είπε ότι εμείς θα αγγιηθούμε με τη συντάξη μέχρι 1.000 ευρώ. Αυτό που είπε ο κύριος Κατρούγκαλος. Όμως δεν διευκρινίζεται εάν τα 1.000 ευρώ θα είναι στο μεικτό ποσό, δηλαδή πρώτων μειώσεων, όπως έχουμε συνηθίσει να γίνεται μέχρι σήμερα, ή αν θα είναι το άδεσμα, αν θα είναι μόνο η κύρια, αν θα είναι η κύρια και επικουρική. Γιατί τότε αλλάζει το πράγμα. Τα 1.000 ευρώ δεν θα είναι 1.000 ευρώ επί της ουσίας που παίρνουν στο χέρι οι συνταξιούχοι, θα είναι πολύ περισσότερα. Επίσης, να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται θα σίγουρα μάλλον μπαίνει τέλος στις προώρες και σκέφτεται, το πόρισμα προτείνει να μπορεί να βγει κάποιο σύνταξη όποτε θέλει, μετά όμως από ένα καθορισμένο όριο. Αφού ούτως ή άλλως θα παίρνει κάποιες εισφορές του, τα λεφτά αυτά θα υπάρχουν. Επομένως, από ένα καθορισμένο όριο και μετά να βγαίνει σε σύνταξη. Για το 1,5 εκατομμύριο ανέργων που, αν αρχίσει να μετράει η ανταποδοτική σύνταξη, δεν θα μπορούν να δίνουν στο σακούλι αυτό τη σύνταξη του μέλλοντός τους. Τι έχει προβλέψει το κράτος, γιατί δεν ευθύνεται ο άνεργος που δεν έχει δουλειά σήμερα, αλλά η ύφεση στην οποία έχει βυθιστεί η χώρα και δεν λέει να βγει από αυτήν. Οι άνεργοι δυστυχώς είναι μεγάλη χαμένη αυτή τη ιστορία, διότι εφόσον οι συντάξεις θα είναι ανταποδοτικές, δηλαδή ανάλογα με τις εισφορές που έχουν καταβάλει, από ό,τι φαίνεται δεν θα συγκεντρώνουν εισφορές. Και είδαμε τώρα και τη συγκέντρωση του Υπουργείου Εργασίας. Πριν λίγους μήνες ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις αντιδράσεις. Επομένως τώρα αισθάνονται λίγο αμήχανα. Είπε ο κ. Κατρούγκαλος ότι αισθάνομαι αμήχανα που βλέπω τώρα τους συγκεντρωμένους να έχουν κάνει κατάληψη στο Υπουργείο Εργασίας. Μάλιστα. Δεν πειράζει, η αμηχανία συνηθίζεται. Καμιά φορά ξεπερνιέται κιόλας. Κυρία Νούκα, πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, καταρχάς αυτό που επήγει. Αν κάποιος έχει ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, έχει πάρει και δικάσιμο, αλλά δικάσιμο από αυτές που ακούγαμε ότι παίρνουν μέχρι και 10 χρόνια μετά. Το 31. Θα πρέπει να ξαναδεί το φάκελό του και να το συμπληρώσει με απαραίτητα στοιχεία, αλλιώς θα βγει από τη ρύθμιση αυτόματα. Έτσι ακριβώς, κυρία Τζαπανίδου. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να γίνει η επικαιροποίηση των φακέλων που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή για την εκδίκαση των αιτήσεων για τον νόμο των υπερχρεωμένων. Τα δικαιολογητικά είναι πολύ συγκεκριμένα και εδώ πρέπει να πούμε μάλιστα ότι με την προχθεσινή μάλλον υπουργική απόφαση άλλαξαν τα δικαιολογητικά, γιατί πιο πριν είχαν βάλει πολύ περισσότερα και θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που τα λέγαμε μαζί για τις συμβάσεις και όλα αυτά που ο κόσμος θα έπρεπε να βάλει πάλι βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ευτυχώς τα έχουν βγάλει από μέσα. Έτσι λοιπόν, αυτά που θα πρέπει να προσκομίσει ο κόσμος είναι το αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τα φορολογικά όλα στοιχεία του 2015, δηλαδή φορολογική δήλωση, καθαριστικό, δήλωση ε9, τις καταστάσεις μισθοδοσίας, τα συνταξιοδοτικά σημειώματα, την επιβεβαίωση, την κάρτα με ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, το κυριότερο και πολύ προσοχή, νέες βεβαιώσεις οφειλών, τις οποίες βέβαια έχουν προσκομίσει οι ετούντες, αλλά πρέπει να έχουν ημερομηνία μετά τις 19 Οκτώβρου του 2015. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σε άλλη περίπτωση βγαίνουν από τη ρύθμιση, κυρία. Λοιπόν, αν και την υπεύθυνη δήλωση, συν το τυπικό, έχουν και μια τυπική αίτηση μέσα, την οποία πρέπει να τη συμπληρώσει ο δανειολήπτης. Έχει βέβαια μια λογική όλο αυτό, έτσι. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει ενταχθεί, αλλά στη συνέχεια να βρει και δουλειά, να χορτρώσει τα οικονομικά. Έχουν αλλάξει τα στοιχεία του. Έχει λογική και μάλιστα είναι και προσθετική κατεύθυνση, γιατί σας είπα, αφαιρέθηκαν από μέσα το να πηγαίνει ο κόσμος συμβάσει παραβάσεις που ήθελε πάρα πολλά χρήματα για να τις προσκομίσει. Όπως ποινικό μητρό και διάφορα άλλα. Λοιπόν, πολύ σημαντικό. Πρέπει ο κόσμος να το κάνει αυτό μέχρι τις 19 Δευτέρου του 2015, γιατί δόθηκε αυτή η προθεσμία. Αλλιώς εκπίπτει του δικαιώματος της ρύθμισης που πιθανά να έχει πετύχει μέχρι σήμερα με την προσωρινή διαταγή και δεν θα έχει το δικαίωμα, αυτό είναι πολύ σημαντικό, να υποβάλει νέα αίτηση. Μάλιστα. Άρα πρέπει όλοι οι συνάδελφοι που ασχολούνται και όλοι οι δανειολήπτες, γιατί έχουν κάνει κανονικά αιτήσεις, να επικαιροποιήσουν έτσι οπωσδήποτε αυτά τα στοιχεία για μέχρι να μην χάσει ο κόσμος το δικαίωμα. Μέχρι 19 Δευτέρου του 2016. Ωραία, μην την περιμένετε τελευταία στιγμή σε αυτά. Μην περιμένετε τελευταία στιγμή σε αυτά. Μην τα αφήσετε όπως το κταίο, γιατί θα σας πάμε σε λίγο σε κταίο να δείτε. 20 του μηνός λίγη η παράταση της προθεσμίας. Τώρα γίνονται οι ουρές. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό. Άλλη μια προθεσμία που πρέπει να πούμε είναι η 19/12 του 2015 τώρα, που πρέπει όσοι έχουν προσδιορισμένα δικαστήρια μετά το 2018, μετά τον 8ο του 2018, να κάνουν αίτηση για να προσδιοριστεί η δικάσιμος μέσα σε αυτήν την τριετία. Μάλιστα. Και αυτή την προθεσμία πρέπει οπωσδήποτε τώρα. Αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί όμως πρακτικά. Μάλιστα, οι δικαστικοί υπάλληλοι των ειρηνοδικείων έχουν κάνει και παρέμβαση στο Υπουργείο, γιατί τους λένε ότι εσείς θα πρέπει να φέρετε... Είναι 400.000 αιτήσεις στην Αθήνα, κυρία Τσαπανίδη, το κατάλαβε. 400.000 αιτήσεις όλα τα υπερχρονωμένα και από αυτές 130.000 στην Αθήνα. Είναι δυνατόν όλο αυτό το προσωπικό μέχρι τις 19/12 να φέρει μπροστά όλες αυτές τις αιτήσεις, οι οποίες και πρέπει να εκδικαστούν μέσα σε 3 χρόνια. Άρα. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό πρακτικά. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να γίνει. Τώρα αυτό πώς θα το λύσουνε. Μένει να το δούμε και θα το συζητήσουμε ξανά μαζί. Βεβαίως. Το άλλο μεγάλο θέμα που συζητάμε πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα είναι τι πρόκειται να γίνουν τα στεγαστικά μας σε περίπτωση που έχουν κοκκινήσει ή που μπορεί και να κοκκινήσουν. Είναι κάτι που πια αφορά τους πάντες όλους. Σε περίπτωση που τα πάρουν ξένα φαντς. Κυρία Νούκα, τι σημαίνει αυτό? Ακούγεται να υπάρχει ένα σύννεφο μαύρο πάνω από τα κεφάλια των δανειοληπτών. Πρακτικά λοιπόν, αν η τράπεζα παραχωρήσει, δώσει, πουλήσει κόκκινα δάνεια, χαρτοφυλάκια κόκκινα σε ξένα φαντς, τι επιπτώση έχει ο μέσος δανειολήπτης? Γιώργο, καλημέρα και σε σένα. Είναι και ο Γιώργος Κολοφάτσης. Λοιπόν. Καταρχήν, κυρία Τσαπανίδου, τον Νοέμβριο του 2013 ξανασυζητήσαμε μαζί εδώ αυτό το ζήτημα που είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί και τότε πουλούνταν κόκκινα δάνεια. Σταμάτησαν κάποια στιγμή, ξανεπανήλθε το θέμα τώρα, γιατί το έχουν υπογράψει μέσα στο μνημόνιο. Ναι. Και θα σας πω και πού ακριβώς το λέει. Λοιπόν, αν πουληθεί λοιπόν ένα δάνειο σε ένα φαντ ή σε μια εταιρεία ειδικού σκοπού, τότε πλέον ο δανειολήπτης δεν έχει να κάνει με την τράπεζα, αλλά έχει να κάνει με αυτό τον ξένο οίκο, τέλος πάντων. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό ότι ή κατευθείαν θα βγουν τα ακίνητα στον πληστηριασμό, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα ξένα funds δεν λειτουργούν με κοινωνικά κριτήρια. Αυτό να το ξεχάσουμε εντελώς. Και λειτουργούν με άκρους κερδοσκοπικούς στόχους. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα εδώ πέρα, αν ο δανειολήπτης δεν πληρώνει ή δεν ρυθμίσει ή οτιδήποτε, θα είναι με διαδικασίες πολύ γρήγορες, θα χάσει το σπίτι του και την ακίνητή του περιουσία. Τώρα, χθες ο κύριος Δραγασάκης στο Μέγκα είπε ότι αυτό θα αφορά μόνο τα επιχειρηματικά δάνεια. Δυστυχώς όμως στο μνημόνιο και στη σελίδα 1024 αυτό είναι δέσμευση για όλα τα δάνεια. Δηλαδή... Θα σας το διαβάσω. Το έχω φέρει για να στο διαβάσω ακριβώς και για να καταλάβετε. Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει, είναι δέσμευση. Στο μνημόνιο που υπογράφηκε και εκδόθηκε ο συγκεκριμένος νόμος το 4335, λέει ακριβώς ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, θα παράσχει ανάλυση με σκοπό τον προσδιορισμό των μη κανονιστικών περιορισμών και εμποδίων για την ανάπτυξη μιας δυναμικής αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και συνεχίζει με άλλες δύο σειρές ότι μάλιστα θα απαλείψουν και από μέσα τις όποιες νομικές, τα πιο νομικά εμπόδια. Λοιπόν, είναι δέσμευση λοιπόν, είναι συγκεκριμένο μέσα στο μνημόνιο αυτό. Ελπίζω τουλάχιστον να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία. Αλλιώς θα πρέπει να δώσουν το δικαίωμα προτεραιότητας στον κόσμο με ασφικτικές διαδικασίες, γιατί τώρα πλέον οι διαδικασίες θα γίνουν πάρα πολύ γρήγορα όλα. Έχουμε την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών μέχρι τέλη του χρόνου, αλλιώς θα έχουμε κούρεμα καταθέσεων. Λοιπόν, να δώσουν το δικαίωμα προτίμησης στους δανειολήπτες να αγοράσουν οι ίδιοι τα δάνειά τους. Γιατί δεν το κάνουν αυτό? Αυτό μπορούν να το κάνουν τα ξένα φαντς. Λοιπόν. Μπορούν δηλαδή κάποια φαντς του εξωτερικού να έρθουν να αγοράσουν κόκκινα δάνεια από την Ελλάδα και να έρθουν αυτοί σε επαφή με το δανειολήπτη και να του κουρέψουν το δάνειο. Να του δώσω τη δυνατότητα να τα αγοράσει εκ νέου φθηνότερα. Θα σας πω ακριβώς. Ας πούμε ότι έχουμε ένα δάνειο, να το πούμε και πρακτικά για να το καταλαβαίνουν όλοι. Έχουμε ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Έχει πληρώσει ο δανειολήπτης και κάποια χρήματα μέχρι σήμερα. Αυτό μην το ξεχνάμε. Θα έρθει λοιπόν. Και ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να πληρώσει λόγω των οικονομικών συνθηκών. Θα έρθει λοιπόν ένα φαντ και θα αγοράσει ένα δάνειο στεγαστικό με πράγματι ασφάλεια γύρω στο 25%. Δηλαδή 25.000. Ή αν είναι καταναλωτικό ή οποιοδήποτε πιστωτική κάρτα που δεν έχουν εξασφαλίσεις, τα αγοράζουν στο 0,5%. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε, 5.000 ευρώ. Άρα τι μπορεί να προτείνουν, λοιπόν, τι περιθώρια έχουν να προτείνουν στους δανειολήπτες. Αν το πάρει το φαντ, το φαντ θα κοιτάξει να βγάλει κέρδος. Δηλαδή από τα 25.000 που το αγόρασε να βγάλει, ξέρω εγώ, 50. Να ξέρετε ότι από την εμπειρία από τις προηγούμενες χώρες που έχει γίνει αυτό, τα κέρδη των φαντ είναι γύρω στα 200 με 300%. Και μάλιστα όλα αυτά τα κέρδη δεν φορολογούνται εδώ στην Ελλάδα, γιατί οι έδρες αυτών των ξένων οίκων δεν είναι μέσα στη χώρα. Άρα φεύγει και ένα μεγάλο έσοδο του κράτους από αυτά. Λοιπόν, σε κάποιες περιπτώσεις όμως, κυρία Νούκα, δεν συζητώ για την περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το δάνειό του, βγαίνει στο σφυρί το ακίνητο και ανταγιά χαιρέτα μου τον πλάτανο. Σε περίπτωση όμως που κάποιος μπορεί να εξυπηρετήσει το δάνειο, μπορεί και να κερδίσει από αυτή την ιστορία. Λοιπόν, χθες το βράδυ, δύο φίλοι μου πήραν τηλέφωνο, περιμένουν πώς και πώς. Όσοι έχουν χρήματα, βέβαια. Αυτό που λέει υπόψη είναι πολύ σημαντικό. Τέλος πάντων. Γιατί άλλοι κρεμασμένοι. Ακούστε λίγο. Το φαντ όμως δεν θα έρθει να το πάρει 25.000. Το φαντ θα το δώσει το δάνειο στο δανειολήπτη, ξέρω εγώ, 50.000-60.000. Για ποιο λόγο λοιπόν ο δανειολήπτης αυτή τη στιγμή αυτό το πουλήσει που θα του πουλήσει η τράπεζα, θα εγγράψει τη ζημία. Δεν θα την εγγράψει, θα την εγγράψει τη ζημία. Να μην το πάρει ο ίδιος, γιατί τα 50, κυρία Τσαπανίδου, είναι λίγο δύσκολο να τα έχει. Τα 25 μπορεί και να τα βρει. Μάλιστα. Εγώ δεν λέω ότι τα έχει, μπορεί και να τα βρει. Κυρία... Άρα, για ποιο λόγο αυτό είχε εισαχθεί και στη Βουλή ως πρόταση το 2013, τότε που έγινε ο ντόρος με το εξώδικο που είχαμε κάνει για να πάρει ο δανειολήπτης το ίδιο, ο ίδιος το δάνειό του. Και μάλιστα τότε 29 κυβερνητικοί βουλευτές, τότε ήταν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, είχαν εισάγει πρόταση στη Βουλή για να δοθεί το δικαίωμα προτεραιότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, τότε εκείνη τη στιγμή έλεγε να μην πουληθούν καθόλου. Αλλά για ποιο λόγο, αφού πλέον είναι δεδομένο ότι τα δάνεια θα πουληθούν, να μην τα αγοράσουν οι ίδιοι δανειολήπτες και να πάρουν μια ανάσα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Νούκα, που ήσασταν εδώ. Καλά. Γιώργο, περίμενε, γιατί έχει γίνει το μάλευράσα στη Βουλή χθες και θέλω να μου πεις όλο το παρασκήνιο που παίζει, όπως και στη Νέα Δημοκρατία, όπως και στην κυβέρνηση κλπ. Όμως πρώτα, πώς αισθάνεστε λιγάκι όταν ακούτε έτσι για κόκκινα δάνεια που έχονται τα ξένα hedge funds και θα μας τα πάρουν, να μας τα ξαναδώσουν, να μας πάρουν τα σπίτια. Λίγο σαν τον ταυρομάχο που θα δούμε, δεν είναι? Η κατάσταση, τι ταυρομάχος είναι αυτός, θα μου πείτε. Δεν αισθάνεστε, πώς το λέει ο λαός, σαν να μας παίρνουν και τα σόβρακα. Κάπως έτσι δηλαδή, όπως συμβαίνει με τον συγκεκριμένο ταυρομάχο, που τον δίνει σε 3 δευτερόλεπτα, παιδιά, ο ταύρος, του βγάζει τη φόρμα από πάνω. Είδατε, είστε κατά των ταυρομαχιών, βλέπω εδώ πέρα, έτσι. Νομίζω ότι είναι... Και λίγα του έκανε. Άγριο, βάρβαρο το θέαμα. Ναι, 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 πρέπει να σταματήσει. Αλλά ο συγκεκριμένος τον έχει εξευτυλίσει τον ταυρομάχο. Δεν νιώθουμε καμιά φορά έτσι κι εμείς με αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας, που μας παίρνουν το να μας παίρνουν τ' άλλο, δεν είναι σαν να μας... Κάπως έτσι. Κάπως έτσι, σαν να μας δίνουν κανονικά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για την καταρχάς παρουσία σας σήμερα εδώ και θα τα λέμε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Ετοιμάστε και ερωτήσεις και για τους πολιτικούς μας που σε λίγο θα έχουμε κοντά μας να μας πούν όλα τα παρασκήνια. Και ελάτε να πάμε μέχρι... τη μοναδική λύση που έχουμε. Ποια είναι η μοναδική λύση που έχουμε? Να κερδίσουμε κανένα τζόκερ, να σωθούμε, να πληρώσουμε και το κράτος, να κάνουμε και τα όνειρά μας πραγματικότητα, όσο μας επιτρέπει και το capital control που υπάρχει στη ζωή μας, διότι μην ξεχνάτε ότι ο ένας και μοναδικός τυχερός, αυτός που στην Πρέβεζα κέρδισε πόσα, καλή σας μέρα αγαπητέ τυχερέ, ιδιοκτήτη του πρακτορείου που παίκτηκε το τυχερό δελτίο. Καλημέρα σας, κυρία Τσαπανίδου. Κύριε Τσόλη, πόσα κέρδισε ο τυχερός εκεί? Ο τυχερός ήταν 5.845 κάπου εκεί περίπου. Ρε παιδιά, για σκεφτείτε το όμως λίγο. 5 εκατομμύρια, όχι 5.000. 5.845.000. Ξέρετε πόσα τα βγάζει από την τράπεζα? 4,20, δηλαδή. Τρομερό. Θα παίρνει από 500 ευρώ. Καλά είναι. Σε κάμποσα χρόνια θα τα πιστεύω να τα έχει σοφίσει, να τα έχει καθαρίσει. Θα πάει και θα πάρει ίντερνετ, κωδικούς ίντερνετ και θα τα κάνει όλα μέσω ίντερνετ banking. Καλά εντός χώρας. Ο τυχερός. Λοιπόν, τον ξέρετε, ξέρετε ποιος είναι, μην μας δώσετε όνομα. Απλά λέω αν έγινε γνωστό στην τοπική κοινωνία ποιος είναι. Ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Ακούγονται φήμες. Όχι εδώ, όχι εκεί, όχι στη τούτη γειτονιά, όχι στην άλλη, όχι. Μάλιστα. στο χωρικό... Δεν μου λέτε, στην Πρέβεζα είπατε, έτσι. Τίποτα, δεν ξέρω με θετικό, τίποτα. Απλά εγώ είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος αυτή τη στιγμή. Στο πρακτορείο μου έγινε αυτό το ανεπανάληπτο. Δηλαδή, μοίρασα το ανεπανάληπτο ποσό, κυρία Ζαπανίδου, και είμαι... σαν να τα πήρα εγώ ο ίδιος. Έχει αρχίσει. Δεν το παίξατε εσείς ο ίδιος και τώρα μα κάνετε τον Κινέζο. Όχι, αυτό είναι ατομικό το δελτίο. Είναι δύο μονόστιλα. Με πόσα λεφτά δηλαδή, πόσα έδωσε για να το παίξει? Ορίστε. Πόσα λεφτά πλήρωσε για να παίξει? Ευρώ πλήρωσε για το συγκεκριμένο δελτίο, έτσι. Για το συγκεκριμένο δελτίο πλήρωσε 1 ευρώ. Τώρα με 1 ευρώ 5,5 εκατομμύρια. Αυτό είναι. Άμα σε θέλει, ρε παιδιά. Άμα σε θέλει, δηλαδή κοντά 6 εκατομμύρια. 5.800 και τόσο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην Πρέβεζα, παιδιά, ο Κώστας ήρθε σήμερα στη δουλειά. Κώστας Τσακανίκας ήρθε. Δεν ήρθε. Από την Πρέβεζα δεν. Από τα Αγρίνιο είναι, ναι. Είναι Αγρίνιο, δεν έχει σχέση με την Πρέβεζα. Ο Βαγγέλης, ο φίλος μου από την Πρέβεζα ήρθε. Σπίτι σήμερα είναι εκεί. Στη φίλη μου ρωτάω. Άμα είναι ο Βαγγέλης εκεί, εντάξει. Αλλιώς ψάχτον. Είσαι από την Πρέβεζα? Ακριβώς. Για να είσαι εδώ. Ιστορική Φιλιππιάδα, νομός Πρεβέζης. Ναι. Α, ναι, τον Κώστα πώς τον μπέρδεψα, ρε παιδιά. Ο Κώστας είναι Αγρίνιο. Ναι, είναι παραδίπλα, εντάξει. Κοντοχωριανή. Κοντοχωριανή. Δεν έπαιξες, παίζεις, δοκιμάζεις την τύχη σου. Κάποια φορά, αλλά ξεχνά να τα δω μετά. Βρήκα, ας πούμε, σε ένα παντελόνι, βρήκα εδώ και 8 μήνες και η λήξη μου. Εγώ ανήκω σε εκείνη την κατηγορία των Ελλήνων που λένε δεν θα μου πέσει το λαχείο, ρε παιδί μου. Και παίρνω λαχείο πια φορά στα 5 χρόνια. Με 1 ευρώ όμως, είδες, άμα σε θέλει τύχη. Μπράβο στον άνθρωπο, να είναι καλά. Άμα σε θέλει τύχη. Είναι και από φτωχή περιοχή και η Ήπειρος και η Πρέβεζα. Έτσι, έτσι. Μακάρι. Και να βοηθήσει και κόσμο. Και να βοηθήσει και κόσμο. Καταρχάς, ας βοηθηθεί ο ίδιος και η οικογένειά του. Ναι. Ας βρει και έναν τρόπο να τα επενδύσει έτσι ώστε να του έρχονται πίσω χρήματα. Αυτό εννοώ. Με τόσα χρήματα κάποιος θα επενδύσει. Τι θα έκανες αν είχες 6 εκατομμύρια, για πες μου. Ταξίδια. Ταξίδια. Ναι. Πόσα ταξίδια κάνεις άραγε με 6 εκατομμύρια? Για πόσες ζωές? Άνετα. Έχω υπολογίσει ότι χρειάζεσαι γύρω στις 300.000 το χρόνο για να ζεις μόνιμα σε ξενοδοχεία ανά τον κόσμο. Αλήθεια. Κάνοντας μια απλή ζωή, έτσι, απλή όχι ζωή, να σπαταλάς. 300.000 το χρόνο. Βέβαια. Άρα λοιπόν, παιδιά, μια χαρά σε βρίσκω. Ο άνθρωπος τι χρειάζεται, Πόπη, με 1 εκατομμύριο ευρώ να ταξιδεύει και να έχει φίλους. Μη σε εντυπωσιάσει που το υπολόγισες. Ναι, το υπολόγισα γιατί μου αρέσουν τα ταξίδια και πηγαίνω συνέχεια όσο μπορώ και όσο μου το επιτρέπει ο προϋπολογισμός, αλλά. Δυστυχώς χρειάζεται. Εγώ να σου πω την αλήθεια και με 200.000 θα το έκανα το χρόνο. Όχι, υπολόγισα τα ξενοδοχεία με ένα μέσο όρο. 60-70 ευρώ ένα φθηνό ξενοδοχείο. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα. Άλλοι τρώνε λεφτά, εμείς φάγαμε το χρόνο. Και τώρα θα μου τα πεις μετά το break. Όλα τα νέα για τη Νέα Δημοκρατία και για τη Βουλή. Τι έγινε, το σύστριγγλο έγινε χθες. Έγινε δυστυχώς για ακόμη μια φορά με πρωταγωνιστές τη Χρυσή Αυγή. Μάλιστα, θα μας τα πεις σε λίγο όμως. Μισό λεπτό, περιμένεις. Τι έχουμε σήμερα για σας, φίλες, φίλοι που θέλετε να τηλεφωνήσετε στο 14748, έχουμε το iPad Air 2, δικό σας, είναι το καινούριο, είναι το Mini 4, όχι το 2, λάθος κάνω. Έχω μείνει εγώ στο 2 ακόμα. Πού είσαι, κορίτσι μου, έχει κυκλοφορήσει από τότε πολλά μοντέλα. Της Apple, λοιπόν, το iPad, το Mini 4. Ζυγίζει 298 γραμμάρια αυτό το σούπερ μηχανάκι που βλέπετε. Έχει οθόνη ρετίνα 7,9 ίντσες και το πάχος του είναι 6 χιλιοστά, παιδιά. Τόσο ελαφρύ που το σηκώνεις με στο ένα χέρι, δεν κουράζεσαι, δεν ενοχλείσαι, δεν τίποτα απολύτως. Είναι εκπληκτικό και γίνεται δικό σας μέσω του 14748. Τηλεφωνήστε και θα φτάσει σήμερα το μεσημέρι στα χέρια σας. Ένας γρήγορος ή μία γρήγορη θα το κάνει δικό του. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο πάλι εδώ. Έχουμε επιστρέψει κοντά σας με το 14748 ανοιχτό στη διάθεσή σας, διότι το iPad Air 4 δικό σας θα γίνει σήμερα δικό σας, θα φτάσει στα χέρια σας, αν είστε ο πιο γρήγορος ή η πιο γρήγορη που θα το διεκδικήσει. Τηλεφωνήστε λοιπόν στο 14748 και θα αποκτήσετε αυτό το σούπερ μηχάνημα από τα καλύτερα, το όχι απτά, το καλύτερο τάμπλετ που υπάρχει σήμερα στην αγορά. Και το προσφέρουμε εμείς από το Live View με μεγάλη χαρά και το Star σε εσάς. Πάμε τώρα στο εξωτερικό δελτίο να δούμε τι συνέβη στα σύνορα στη Βουλγαρία. Εκεί είχαμε έναν μετανάστη νεκρό και νομίζω ότι είναι και ο πρώτος μετανάστης, ο πρόσφυγας που πέφτει νεκρός από σφαίρες συνοριοφύλακα. Έτσι ακριβώς είναι, Πόπη. Νεκρός έπεσε από πυρά συνοριακού φύλακα ένας Αφγανός πρόσφυγας, ο οποίος προσπαθούσε να περάσει τα σύνορα κοντά στην πόλη Σρέδετς της Βουλγαρίας. Περνούσε τα σύνορα μαζί με μια μεγάλη ομάδα προσφύγων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών και την ανακοίνωση που εξέδωσε, είπε ότι οι άνδρες προέβαλαν αντίσταση και ότι ο άτυχος άνδρας έπεσε νεκρός από προειδοποιητικές βολές που έριξαν οι συνοριοφύλακες και μια σφαίρα που εξωστρακίστηκε. Να σου πω τώρα τι συμφωνίστηκε εχθές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Κατέληξαν λοιπόν για ένα πρόγραμμα δράσης, το οποίο θα έχει ως στόχο να μειωθεί η ροή των μεταναστών προς την Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό? Συμφώνησαν να αυξηθεί η χρηματοδότηση προς την Τουρκία, το ύψος όμως της οποίας της χρηματοδότησης θα τεθεί υπό διαπραγμάτευση, ενώ συμφώνησαν να επιταχυνθεί η διαδικασία για την απελευθέρωση της βίζας για τους Τούρκους πολίτες, Πόπη. Μαρία, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αυτό δηλαδή που στην πραγματικότητα συμβαίνει σε ευρωπαϊκό έδαφος, τη ζητάει η Ευρώπη να γίνεται στην Τουρκία. Όσοι μπαίνουν εκεί, να μένουν εκεί. Να δούμε αν και κυρίως πόσα θα πάρει ο Ερντογάν για να το κάνει. Ζητούσε περί τα 7, του τάξανε ένα, μπορεί να το συμφωνήσουν εκεί στα 3. Δισεκατομμύρια πάντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε στην πολιτική σκηνή. Έχουμε μια και μιλάμε και για δισεκατομμύρια, ας το πάμε στα εκατομμύρια και ας πάμε στα εκατομμύρια αυτά που ξεχάστηκαν να δηλωθούν. Τι συμβαίνει με το ποθενέσκες του κ. Σταθάκη? Λοιπόν, ο κύριος Σταθάκης μετά από 3-4 ημέρες έντονων φημολογιών και σκιών αποφάσισε να μιλήσει χθες με μια ανακοίνωση μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Είπε ότι εξήγησε ότι βρήκε και μια πολύ ωραία φράση. Λέει ότι ήταν πρώιμη και πιθανό να τελείσει η φορολογική του δήλωση για το ποθενέσκες για το 2012 για το 1 εκατομμύριο ευρώ. Πρώιμη και πιθανό να τελείσει. Τώρα τι σημαίνει αυτό θα μας το πει καλύτερα σε λίγες μέρες. Το 2013 και το 2014 τα δήλωσε σωστά και αποφάσισε το 2015 να κάνει συμπληρωματική δήλωση για αυτά που δεν δήλωσε το 2012. Τώρα γιατί αποφάσισε 3 χρόνια μετά να το κάνει και όχι λίγους μήνες μετά την πρώιμη και ατελή δήλωση, δεν το ξέρουμε. Το θέμα είναι ότι θα συνεδριάσει μες την εβδομάδα η Επιτροπή του Ποθενέσχες, όπου ορίστηκαν τα μέλη, ο κ. Βαρεμένος, ο κ. Χοκλαμάνης και δικαστική, και θα αποφασίσουν για το τι μέλη γενέστε με το συγκεκριμένο θέμα. Επί της ουσίας αυτά τα ποθενέσχες που πηγαίνουν στον Άριο Πάγο, πρέπει να είναι δε, αφού φεύγουν και γράφος, πρέπει να είναι απίστευτος όγκος χαρτιού. Ακριβώς, δεν βγαίνουν πέρα. Ελέγχεται σωστά, ελέγχεται για όλους σωστά. Τα κοιτάζει κανείς τη συνέπειά του, ή είναι ένα χαρτί που στέλνει κάποιος, τα αφήνουν. Και στη συνέχεια μετά από χρόνια μπορεί να προκύψει Τσοχατζόπουλος. Είναι υποχρεωτικό για πολιτικούς, αλλά το έσχεση είναι πολύ δύσκολο. Και για δημοσιογράφους και για άλλους. Συσσωρεύονται, όπως είπες, εκεί κάπου στο χώρο της αγγελίας και είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Οι πολιτικοί έχουν μια προτεραιότητα, αλλά δυστυχώς. Οι δημοσιογράφοι δεν έχουν καμία. Γίνεται δειγματοληπτικά ο έλεγχος από ό,τι έχω μάθει. Δειγματοληπτικά. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος και είναι αδύνατον οι δικαστικές υπηρεσίες να ελέγξουν. Όγκος θέει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, δεν σε ευχαριστώ πολύ. Πες μου τι έγινε χθες στη Βουλή με τη Χρυσή Αυγή. Αμαύρωσαν για ακόμη μια φορά. Και θα έχουμε και την κυρία Βούλτεψη, τη βλέπω ήδη στο στούντιο κοντά μας, να μας πει αν πονά τα χέρια της σήμερα. Θα πάρει η χάπια μου, έλεγε προηγουμένως, από την ένταση. Για πες μου, σε παρακαλώ, διότι να τα βάλουμε τα πράγματα από την αρχή, να τα πιάσουμε. Λοιπόν, ο Λαγός ήταν στο βήμα, Γιάννης Λαγός, ο οποίος μάλιστα εμπλέκεται και στην εγκληματική οργάνωση, έτσι ήταν και προφυλακισμένος και άρχισε. Να μιλά όλη η Βουλή γαλλικά. Αλλά βλέπουμε και φωτογραφίες που δεν είδαμε χθες την ώρα των γεγονότων. Ακριβώς. Εδώ είναι ο κύριος Μανιός με την κυρία Βούλτεψη. Βάλτε λίγο τη φωτογραφία της κυρίας Βούλτεψη που κρατάει από τα χέρια τον κύριο Μανιό. Ο Λαγός με τους βουλευτές του Κουκουέ άρχισαν να μιλάνε γαλλικά, όπως είπες, και να τσακώνονται μεταξύ τους για τα θέματα του ΚΚΕ και τη ζήμηση και κάπως ενεπλάκησαν. Ξαφνικά ο Μανιός ακούει φωνές. Και ήταν στο καφενείο και μπαίνει μέσα και άρχισε να πηγαίνει προς το μέρος του κυρίου Λαγού. Τώρα μιλάμε, ο ένας είναι κοντός λίγο, ο κύριος Μανιός, έτσι είναι μικρός όμως ο άνθρωπος. Δεν είναι και μικρός όμως ο άνθρωπος. Να το πω και λίγο λαϊκά, δεν μασάει τίποτα. Έχει κάνει φυλακές επί Χούντας, το 1971 φυλακίστηκε για 2-3 χρόνια, βάζε βόμπες. Εγώ αναρωτιέμαι πώς τον κρατάει η κυρία Βούλτεψη, που είναι το βουνό μπροστά της και τον κρατάει. Ναι, ναι. Είναι όπως χαρακτηριστική φωτογραφία από αυτό που έγινε χθες. Ο κύριος Βρούτσης μπαίνει μπροστά να του κλείσει το δρόμο. Ναι, γιατί σηκώθηκαν και οι βουλευτές Χρυσής Αυγής και ο Κασιδιάρης, έτσι και ο Λαγός. Πήγαν να ανεπλακούν όλοι. Και ο κύριος Κουρλέτης από τα έδρανα άρχισε και αυτό, σηκώθηκε πάνω, πήγε προς το μέρος τους. Δηλαδή, μια εικόνα δυστυχώς πολύ άσχημη για το κοινοβούλιο. που για ακόμη μια φορά πρωταγωνιστές οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Και πρέπει να δούμε πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και να δούμε και το βίντεο στο μεταξύ για να καλωσορίσουμε κοντά μας μετά τους και την κυρία Βούλτεψη. Και να μην ξεχάσουμε και ένα ορθοπαιδικό για την κυρία Βούλτεψη. Έτσι, από το τράβηγμα. Στη φωτογραφία, αλλά και τον κύριο Φάμελο από το ΣΥΡΙΖΑ. Για να δούμε και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι μόνο ο χαμός που έγινε χθες. Για να δούμε το βίντεο, ένα απόσπασμα από τα όσα έγιναν χθες. Όταν οι σύντροφοι του ΚΚΕ δεχτούν να γίνει έλεγχος στα κομματικά τους ταμεία, τότε θα μπορούν να συζητάνε. Από τη στιγμή που δεν δέχονται, για μένα προσωπικά είναι ένοχοι οικονομικών εγκλημάτων. Θα γίνει έλεγχος στα ταμεία, θα ελεγχθεί που έχει δώσει την offshore εταιρεία συντρόφια που έχετε δώσει. Ησυχία! Που έχετε δώσει το τηλεοπτικό. Παρακαλώ. Καταρχήν φύγει από εδώ πέρα. Καταρχήν φύγει από εδώ κάτω που μου έχεις και εδώ πέρα τώρα, έτσι. Κύριε Κάθα. Φύγει από εδώ. Ησυχία! Σύντροφε, φύγει από εδώ πέρα. Λοιπόν, κύριε Καθανασόπουλε. Κύριε Καρθανασόπουλε. Λοιπόν, τελείστε. Δώσε μου τα στοιχεία που το πούλησες. Δώσε μου τα στοιχεία που το πούλησες. Δώσε μου τα στοιχεία που το πούλησες. Δώσε μου. Β' Πειραιά, 9,5% η Χρυσή Αυγή. Συντρόφια. Συντρόφια. Κλείσε το μικρόφωνο. Δεν πήγατε καλά. Κλείσε το μικρόφωνο. Κλείσε το μικρόφωνο. Ακούτε τι σας λέω. Λοιπόν, συνεχίστε. Γιατί δεν έχω τη δικαιοδοσία να το κάνω. Εμένα και τη Χρυσή Αυγή δεν μας πήγαν διώξεις, κυνηγητά, μασκοφόροι, κουκουλοφόροι που μας πήγαιναν μέσα. Δεν θα μας σοβήσουν τα ψηράκια του συστήματος, ούτε εσείς που είστε εκεί πέρα πάνω και προσπαθείτε να μας κόψετε την ομιλία. Λοιπόν, είμαστε πολύ δυνατοί για να αντέξουμε και να φύγετε. Λοιπόν. Όταν μιλάει η Χρυσή Αυγή... Κλείξω μικρόφωνο, κλείξω μικρόφωνο. Διακόπτω με τη συνεδρίαση, διακόπτω με. Κύριε, διακόπτω με τη συνεδρίαση. Θα έρθει ο φρούραρχος. Θα έρθει ο φρούραρχος. Μπορεί να κάνεις τον φρούραρχο. Ναι. Διακόπτουμε για 5 λεπτά. Αυτά γίνανε χθες στη Βουλή. Ο κύριος Φάμελος είναι κοντά μας από το ΣΥΡΙΖΑ για να τα συζητήσουμε. Καλημέρα σας, κύριε Φάμελε. Όχι μόνο αυτά, βεβαίως, όλα τις εξελίξεις της πολιτικής σκηνής. Είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Φάμελος και η κυρία Σοφία Βούλτεψη μαζί μας από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Βούλτεψη. Τι έγινε χθες, σας είδαμε και στις φωτογραφίες. Είδαμε να κρατάτε από τα χέρια τον κύριο Μανιό, να προσπαθείτε να τον σταματήσετε, να χωρίσετε την κατάσταση. Να σας πω κάτι. Έχω έναν καημό. Έχετε ξαναζήσει τέτοια πράγματα στη Βουλή, καταρχάς? Στην αρχή, τον πρώτο καιρό, εκνευριζόμουν κι εγώ. Όμως, ωστόσο, πάντοτε κατάφερνα να συγκρατηθώ. Γιατί λέω ότι έχω έναν καημό? Τίποτα από όσα συμβαίνουν στην πατρίδα μας, στο πολιτικό σκηνικό, ακόμη και στο ίδιο μου το κόμμα, δεν θα συνέβαινε αν καταλάβαιναν όλοι, και οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί και ο λαός και οι πάντες, ότι τα πάντα γίνονται για την προπαγάνδα, είναι το ένα. Και το δεύτερο, να διάβαζαν πολιτική ιστορία. Αν διάβαζαν πολιτική ιστορία, κανείς δεν θα έκανε αποτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, για παράδειγμα. Θα έβλεπε τι συμβαίνει στη χώρα και πώς συμπεριφέρεται ο λαός, το πολιτικό σύστημα κτλ. Και θα το παρακολουθούσε. Τώρα λοιπόν, ως προς αυτό. Επειδή εγώ πιστεύω ότι και η τρομοκρατία, όταν σκοτώνει ανθρώπους, ένοπλη προπαγάνδα κάνει. Δηλαδή, σκοτώνει έναν άνθρωπο για να δώσει μετά το κείμενό της να το διαβάσουν. Και γι' αυτό υπάρχει και ο όρος ένοπλη προπαγάνδα. Πιστεύω ότι και αυτό που κάνουν μέσα στη Βουλή, το κάνουν για να κρατάνε ακριβώς το ακροατήριό του ζεστό. Όταν λέει 9,5% στη Β' Πειραιώς, είναι για να ακούσει η Β' Πειραιώς ότι πάει καλά και ότι αυτός μέσα στη Βουλή επιτίθεται. Είναι ένα θέατρο, είναι μια προπαγάνδα. Στην οποία, κυρία Βούλτεψη, και γι' αυτό όμως είπα του Μανιού χθες, του λέω, παιδί μου, δεν χρειάζεται, του λέω, για να κάνουν την προπαγάνδα του να γίνει και κάνα κακό. Αυτό ρωτώ. Πέφτετε στην παγίδα αυτή? Δηλαδή, χρησιμοποιήστε κι εσείς σαν πιόνια, σαν μαριονέτες? Μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να συμβεί. Γιατί χρησιμοποιεί, και σας λέω, και εγώ στην αρχή εκνευριζόμουν. Τώρα όμως, επειδή ακριβώς μελετάω πάρα πολύ αυτό το φαινόμενο, ξέρω ότι γίνεται για άλλο λόγο. Δηλαδή, παίζεται ένα θέατρο, να βλέπουν αυτοί. Και να πω και τούτο για να πάτε στο κύριο Φάμελο. Δεν είναι όμως μόνο αυτό για το οποίο κερδίζει η Χρυσή Αυγή, έτσι. Είναι και από την αποτυχία της εφαρμογής σε σωστή βάση της όποιας πολιτικής θα μπορούσε να μας βγάλει από το διέξοδο. Σε αυτό διαφωνώ απόλυτα. Έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι δεν συμφωνώ Αυτό σημαίνει ότι τους αθωώνουμε όποιους το ψηφίζουν. Συγγνώμη, αυτοί που ζήσαν τη μικρασιατική καταστροφή γίνανε ναζί και φασίστες επειδή έκανε λάθος η πολιτική εξουσία και τους οδήγησε στην καταστροφή. Διαμαρτύρεται ψηφίζοντας. Όχι, όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Τότε πιστεύετε ότι είναι όντως φασίστες αυτοί που το ψηφίζουν. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα ποσοστό του λαού πάντα, με συγχωρείτε, το λέω από την πρώτη στιγμή και πάντοτε διαφωνούν όλοι μαζί μου. Τώρα όμως τι λένε όλοι, μία φορά ψήφισες, δύο φορές ψήφισες, τρεις φορές ψήφισες, έγινε φόνος. Τα βλέπεις, άρα και εσύ κάπου είσαι. Λοιπόν, αυτό λένε τώρα. Εγώ όμως το είπα πριν γίνουν οι φόνοι, πριν γίνουν όλα αυτά. Είπα, με συγχωρείτε, υπάρχει ένα ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται προς τη βία. Από εκεί αντλούνται οι γερμανοτσολιάδες που λένε του παρελθόντος. Γιατί βρίσκεται όμως τη βία. Οι κουκουλοφόροι. Υπάρχουν βρε παιδιά. Μην πάμε τώρα ότι όλοι είμαστε 100%. Πόσο είναι το ποσοστό. Μικρό είναι το ποσοστό. Πάντα υπάρχει ένα 5 με 10% σε όλους τους πληθυσμούς του κόσμου που συνεργάζονται με κατακτητές. Με συγχωρείτε, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Έχουν ψηφίσει τόσες φορές. Μάλιστα. Κύριε Φάμελε, εσείς πώς τα βλέπετε αυτά? Καταρχήν θεωρώ ότι η αναπαραγωγή της βίας μέσα στη Βουλή αποτελεί προσβολή για τη δημοκρατία μας. Θα συμφωνήσω με τη Σοφία Βούλτεψη ότι η αναπαραγωγή της βίας η οποία έγινε χθες μέσα στη Βουλή ήταν ένα θέμα πολιτικού εντυπωσιασμού και προσέλκυσης και τροφοδότησης του πολιτικού ή κομματικού ακροτηρίου της Χρυσής Αυγής. Γιατί η Χρυσή Αυγή πράγματι δεν έχει να πει τίποτα στο πολιτικό επίπεδο για την κοινωνία μας. Αντιθέτως, θέλει να τροφοδοτήσει μόνο με έρηδες και με φασαρία, γιατί μέσα στη φασαρία χάνεται η ουσία της πολιτικής. Βέβαια, εγώ καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά την ευθύνη που έχει το πολιτικό σύστημα, εδώ μπορεί να διαφωνούμε, στο να καταθέσει μια πρόταση και να αντιλοποιήσει την κοινωνία μας, η οποία θα κάνει τον άνθρωπο να περνάει καλύτερα, να έχει μέλλον για το παιδί του και άρα να μην τρελαίνεται. Συγχύστε μου λιγάκι, σας παρακαλώ, γιατί τώρα μπαίνετε και στην ουσία του πράγματος. Γιατί πρέπει να διαφωνείτε σε μια πρόταση που ακούγεται όχι μόνο λογική, αλλά είναι απαραίτητη να υπάρχει σε κάθε συντεταγμένη πολιτεία? Μια πρόταση που θα κάνει τον άνθρωπο να περνάει καλύτερα, να έχει μέλλον για τον ίδιο και για το παιδί του, όπως είπατε χαρακτηριστικά. Σε αυτό τι είδους διαφωνίες μπορεί να έχετε? Αυτοί που δεν έγιναν Χρυσή Αυγή, με συγχωρεί Σοκράτη, σημαίνει ότι περνάνε καλά? Όχι, καταλαβαίνουν όλοι. Γι' αυτό το λέω. Το λέω προς Θεού, το λέω για να μην αθώνουμε κανέναν. Μπορούμε να πάμε λίγο. Ψηφίζουν άλλα κόμματα. Μπορούμε να πάμε λίγο τώρα στο παρακάτω. Ελπίζω να μην τη βρούμε μπροστά μας τη Χρυσή Αυγή με χειρότερα γεγονότα από αυτά. Δηλαδή το επόμενο στάδιο ξέρετε ποιο είναι. Να πες και ξύλο στη Βουλή. Μα γι' αυτό έγινε αυτό. Εγώ για να γυρίσω λιγάκι σε αυτό που με ρωτήσατε προηγουμένως. Δεν συμφωνούμε πολλές φορές στο να κάνουμε κάτι για να περνάει ο άνθρωπος καλύτερα, γιατί τελικά στην πολιτική δεν εξυπηρετούμε όλα τα ίδια συμφέροντα. Εγώ τουλάχιστον δεν θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή για τα υπόλοιπα κόμματα. Θα πω τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και ας πει η κυρία Βούλτεψη ή οποιοδήποτε άλλο. Θέλετε σίγουρα να μπούμε στην κουβέντα του τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι. Εγώ θέλω να πω λιγάκι ένα απλό πράγμα θεωρίας. Ναι. Απλό όμως θα είναι. Η δική μου η άποψη για την πολιτική και πιστεύω η άποψη αριστεράς είναι ότι ασκούμε πολιτική ώστε να μειωθούν οι ανισότητες στην κοινωνία. Μα δεν έχετε ορίσει καταρχάς από ποιο σημείο και μετά διαφέρει ο ένας από τον άλλον. Εγώ σας είπα έναν ορισμό. Σας τον είπα τώρα. Ο σκοπός ο δικός μου λοιπόν της συμμετοχής μου στα κοινά και πιστεύω και όλων μου των συντρόφων είναι η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Τι εννοείτε? Τι έγινε όμως? Είναι πολύ ωραίο να το ακούει κανείς αυτό θεωρητικά και να το διαβάζει σε τίτλο. Τι έγινε λοιπόν το τελευταίο διάστημα? Όχι, πείτε μου πρακτικά τι εννοείται. Χρειάζεται παραδείγματος χάρη ότι όταν πρόκειται να φορολογήσω. Σε ένα κοινό τηλεθεατών που ένα ποσοστό είναι άνεργοι και ένα δεύτερο ποσοστό τα φέρνει πολύ δύσκολα βόλτα. Και τώρα που είμαστε στα μέσα του μήνα ψάχνουμε όλοι να βρούμε τι περισσεύει για να πληρώσουμε ρυθμίσεις, να μην φύγουμε από τις ρυθμίσεις. Τι σημαίνει λοιπόν μειώνοντας τις ανισότητες? Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Να μειωθούν οι ανισότητες? Σημαίνει παραδείγματος χάρη ότι δημιουργώ ένα σύστημα λογικής αναδιανομής. Ότι όποιοι έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα οικονομική προσφέρουν στην κοινωνία περισσότερα για να τροφοδοτούν χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις. Από την κυβέρνηση περιμένουμε να το ακούσουμε πρακτικά. Ξέρετε πώς το λέμε μεταξύ μας? 9-9. Δηλαδή 0 με 10 θεόφτωχος. 10 με 20 φτωχός. 20 με 30 μεσαίος. Βάλτε όρια. Στο πολυνομοσχέδιο το οποίο συζητάμε σήμερα υπάρχει μία παρέμβαση όσον αφορά τη συντάξη του δημοσίου. Η παρέμβαση αυτή γίνεται ώστε να είναι παρόμοια συντάξη του δημοσίου τομέα με του ιδιωτικού. Τι κάνει το νομοσχέδιο? Μειώνει τη διασπορά. Δηλαδή, αυξάνει λίγο τις χαμηλές και μειώνει λίγο τις μεγάλες. Αυτό που τροφοδοτεί το ίδιο ασφαλιστικό σύστημα είναι μείωση της ανισότητας. Γιατί πρακτικά, χωρίς βέβαια να θίγεις κάποιον που δουλεύει περισσότερο, γιατί πρέπει να είμαστε κοινωνικά δίκαιοι, προσπαθείς να κερδίσεις από τις κοινωνικές τάξεις που έχουν τη δυνατότητα και να δώσεις στις χαμηλότερες, στις ασθενέστερες. Αυτό δηλαδή γίνεται μόνο. Δεν έχετε καν διευκρινίσει αν δεν θα θίξετε τις συντάξεις των 1.000, κάτω των 1.000 ευρώ, αν μιλάτε για καθαρό 1.000 ή για μεικτό 1.000. Δεν έχετε διευκρινίσει καν αυτό το πολύ απλό. Αυτό. Είναι προφανές. Για πείτε μου το προφανές, δεν το καταλαβαίνουμε το προφανές. Κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει ανοίξει στη δημόσια σφαίρα. Μα συγγνώμη, για εσάς δεν έχει σημασία να βγαίνετε και να μιλάτε για το χιλιάρικο και να ορίζετε ποιο χιλιάρικο είναι αυτό? Προσέξτε όμως τώρα. βάζετε ένα, εσείς, η κοινωνία, η δημοσιότητα βάζει ένα ερώτημα για ένα θέμα το οποίο ακόμα στο πολιτικό επίπεδο δεν έχει ανοίξει. Μα βγαίνετε και διασφαλίζετε τις συντάξεις αυτές. Εγώ θέλω να σας βγαίνει ο κύριος Κατρούγκαλος και λέει δεν θα τις πειράξουμε τις συντάξεις των 1.000. Χτες λοιπόν. Και εσείς μου λέτε ότι δεν άνοιξε κουβέντα. Χτες λοιπόν κατατέθηκε για πρώτη φορά το κείμενο της Επιτροπής Σοφών, το οποίο δεν δεσμεύει βέβαια την κυβέρνηση. Και είπαμε ότι αποτελεί τη βάση και την τροφοδοσία μια συζήτηση η οποία μάλλον θα ολοκληρωθεί, αν δεν κάνω λάθος, περίπου σε 1,5 μήνα, στο οποίο θα συμμετέχουν και τα υπόλοιπα κόμματα και θα συμμετέχει και η κοινωνία. Λέμε λοιπόν ως γενική αρχή ότι θα προτιμούσαμε και θα επιλέγαμε. Κάποιοι δικοί μας σύντροφοι είπαν και από 1.500 ευρώ. Να το, και αυτό να το ακούσουμε. Να μην μειωθούν από εκεί και κάτω οι συντάξεις και να βρούμε όμως έναν τρόπο να έχουμε βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα. Γιατί τώρα ξέρετε τι συζητάμε. Συζητάμε με ένα κόμμα, επιτρέψτε μου, το οποίο δεν είχε ευθύνη για την κατάσταση στην οποία φτάσαν κάποιοι άλλοι την Ελλάδα. Έχει αναλάβει την ευθύνη και έχει το κουράγιο να σώσει την Ελλάδα, να βοηθήσει, δεν λέω να σώσει, να βοηθήσει να γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Και του ρίχνουμε το ανάθεμα για κάποιες αρνητικές επιλογές που αναγκάστηκε μέσα από συμβιβασμό να κάνει για να κρατήσει την Ελλάδα στο ευρώ. Που δεν είχε ευθύνη και για αυτή την επιλογή. Γιατί κάποιοι φαντάζοντα σενάρια μαζί με τους ξένους να μας βγάλουν το ευρώ. Προσέξτε με λίγο. Αυτό δεν νομίζω σήμερα ότι υπάρχει Έλληνας ο οποίος θέλει να δει τη χώρα να καταστρέφεται. Να καταστρέφεται. Κανένας. Άρα λοιπόν θέλετε να σας στηρίξουμε, θέλετε να είμαστε με τον κουβέρνο στην προκειμένη περίπτωση. Θα είμαστε μαζί σας. Δεν θέλουμε τον κουβέρνο. Ακούστε με όμως. Δεν μπορείτε να βγαίνετε και να λέτε ότι αναγκαστήκαμε να προσαρμοστούμε σε μερικά πράγματα για να μην βγει η χώρα από το ευρώ. Διότι όταν προεκλογικά σας βάζαμε εδώ και σας λέγαμε και αν σας πούν ότι θα βγει η χώρα από το ευρώ, τι θα κάνετε? Και λέγατε ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και εμείς είμαστε αριστεροί. Αριστεροί, θα δώσουμε στον κόσμο, δεν θα πάρουμε. Βεβαίως. Και έρχεστε 7, 8, 10 μήνες μετά και παίρνετε από τον κόσμο. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε καμιά άλλη πολιτική δύναμη να κάνει πιο σκληρή διαπραγμάτευση στο όριο της χρεοκοπίας? Δεν έχει καμία σημασία τι πιστεύουμε. Το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ όμως. Το έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Μισό λεπτά. Πρακτικά νομίζω ότι έχει γίνει κατανοητό στην κοινωνία, γιατί επιβεβαιώθηκε από τις επόμενες εκλογές, κύριε Τζαπανίδη. Κύριε Φάμελε, η κοινωνία έδωσε ένα στίγμα εκ των υστέρων. Απευθύνεστε τώρα σε ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν το στίγμα, σας ψήφισαν πάλι, σας εμπιστεύτηκαν στην κυβέρνηση. Χωρίς να πούμε ψέματα, με ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ξεκάθαρο ότι θα έχει και ζόρια. Ναι. Και περιμένουμε να μας πείτε, ακούστε με, περιμένουμε να μας πείτε πόσο μεγάλα θα είναι τα ζόρια και πώς θα τα αντιμετωπίσετε. Εν ολίγης, πολύ απλά θα σας μεταφέρω αυτό που σε μια πολύ μίνι έρευνα εντός του σταθμού πήγα και ρωτούσα τους ανθρώπους το πρωί σήμερα για τους συναδέλφους και τους έλεγα ρε παιδιά, βγαίνετε με τους φόρους. Βγαίνετε με το σούπερ μάρκετ, βγαίνετε με τις υποχρεώσεις. Άνθρωποι που εργάζονται, που πληρωνόμαστε δόξα τω Θεώ στην ώρα μας κανονικά και που έχουμε δουλειά, έτσι. Έχουμε χτίσει μια ζωή βάσει συγκεκριμένων αποδοχών. Το 99% μου είπε ότι ζορίζεται πάρα πολύ και δεν ξέρει αν θα μπορέσει να πληρώσει. Η ερώτηση λοιπόν που θέλω να σας κάνω είναι: δεν έχει παραπάνω ο κόσμος να δώσει, τι θα του κάνετε? Κατά την άποψή μου, ο μόνος τρόπος για να ξεφύγουμε από αυτή τη συζήτηση, όχι για το ξεφεύγει, για το αραβόνος, αλλά να ξεφύγουμε ουσιαστικά, να λύσουμε το πρόβλημα. Όχι, να μου πείτε πρακτικά τι θα κάνουμε αν στο τέλος του μήνα κάποιοι δεν μπορέσουν να πληρώσουν είτε το φόρο εισοδήματος είτε τη ρύθμιση και χάσουν το ένα από τα δύο. Θα σας πω το εξής. Καταρχήν, αυτό που πιέσαμε εμείς πάρα πολύ και σαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Αλεξιάδη, τον Πρωθυπουργό, ήταν να δώσει τουλάχιστον ένα μήνα παράταση, ώστε αν κάποιος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει την πληρωμή της δόσης των 100 δόσεων, να μην χάσει τη ρύθμιση, δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που θέλω να σας πω όμως είναι ότι ο τρόπος για να ξεφύγουμε. Ήταν 2 μήνες παράταση. Ήταν 3 και μας κόψαν οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι ζητήσανε 0, μία μέρα. Είπανε, απειλήσανε ότι θέλουμε να σας κόψουμε την χρηματοδότηση, αν στη μία μέρα κάποιος δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του, να βγαίνει τη ρύθμιση. Προς το παρόν έχουμε κερδίσει ένα μήνα, το κατέθεσε ήδη το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν μας φτάνει. Ο τρόπος για να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση που ζει σήμερα όλη η Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες είναι στο περιβάλλον που περιγράφεται, είναι να υπάρχει οικονομία, να υπάρχει εργασία για να μπορεί ο άλλος να πληρώνει και να έχει και μισθό. Αν δεν έχει μισθό για να φέρει φαΐ στο σπίτι, ο τρόπος με τον οποίο θα πληρώσει 100 δόσεις είναι δεύτερο ερώτημα. Το πρώτο είναι πώς θα πάει το παιδί στο σχολείο, πώς θα έχουμε θέρμανση στο σπίτι μας. Αυτά είναι τα πρώτα που πρέπει να λύσουμε. Ειλικρινά καταλαβαίνουμε πάρα πολλές οικογένειες. Το ξέρω γιατί δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Έχω 8 μήνες που είμαι στο Κοινοβούλιο. Η αίσθησή μου που έρχεται από όλη την κοινωνία είναι ότι αν δεν έχουμε δουλειά, να πατάμε στα πόδια μας και να βλέπουμε το μέλλον, τότε λογικές τύπου βίας Χρυσής Αυγής μπορεί και να είναι πολύ πιο δυνατές. Ο τρόπος λοιπόν δεν είναι να βρω ένα εργαλείο για να ρυθμίσω τις 100 δόσεις τα ασφαλιστικά. Ο τρόπος είναι να έρθουν παραδείγματος χάρη 3,1 δις από τα ληξιπρόθεσμα τώρα με την πρώτη αξιολόγηση. Να έρθουν 4,5 δις από το ΕΣΠΑ τώρα σε νέους επιστήμονες για να μην φεύγουν τα παιδιά στο εξωτερικό. Η ζωή κυλάει. Και οι υποχρεώσεις συσσωρεύονται. Και είναι υποχρεώσεις που είχατε δημιουργήσει κι εσείς, κυρία Βούλτεψη. Για το πρώτο τρίμηνο, εγώ αναφέρομαι όμως. Φορτώνονται πάνω σε αυτές. Το πρώτο τρίμηνο, τώρα δηλαδή. Τι θα κάνετε με αυτούς οι οποίοι αδυνατούν, δεν έχουν? Στύψτε τους, δεν έχουν. Τι κάνουν? Λοιπόν, στο τρίμηνο του 2015, αυτό που μας έχει μείνει, θα πρέπει δύο πολύ μεγάλα ποσά, 3,1 δις για τις ληξιπρόθεσμες και 4,5 για το ΕΣΠΑ, να μπουν στην αγορά. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. επειδή υπάρχουν πολλά αρνητικά που πολλές φορές πρέπει να διαχειριστούμε, ένα άλλο πράγμα που ζητήσαμε πέρα από τις 100 δόσεις ήταν μέσα στο 2015 η κυβέρνηση να λύσει το θέμα και με τους ανασφάλιστους υπερήλικες. Γιατί ήταν κάτι που το είχαν κόψει οι προηγούμενες κυβερνήσεις, το δώσαμε και το θέλαμε, ήταν επιλογή μας προεκλογική. Αναγκαζόμαστε να το κόψουμε πάλι σήμερα με τη σημερινή ψηφοφορία. Πρέπει μέσα στο 2015 να αποδοθεί αυτό το ελάχιστο ποσοστό της σύνταξης στους ανασφάλιστους υπερήλικες. Κυρία Βούλτεψη. Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν να ξαναπώ για άλλη μια φορά τη γνώμη μου, γιατί θέλω να είναι καταγεγραμμένη όταν θα συμβαίνουν αυτά, όπως συμβαίνει κάθε φορά. Δεν πιστεύω ότι επειδή υπάρχει φτώχεια ή ανισότητα ανεβαίνει ο ναζισμός ή η Χρυσή Αυγή, ή μάλλον δεν ανεβαίνει, έχει σταθεροποιηθεί σε ένα ποσοστό, γιατί τότε στη διάρκεια της κατοχής θα είχαν γίνει όλοι ναζί και δεν θα πεινούσε κανείς και δεν θα πέθανε κανείς στους δρόμους. Αυτό το σέβομαι αυτό, την το άποψη. Το έτσι. Τώρα, ως προς αυτό που είπατε κι εσείς, ακούστε κυρία Τζαπανίδου, εμείς στις 25 Ιανουαρίου που έγιναν οι εκλογές, είχαμε μία πρόταση. Η πρόταση αυτή απερίφθη. Η πρόταση αυτή περιλάμβανε, ας πούμε, το mail Χαρδούβελη. Θέλετε να είναι το mail Χαρδούβελη επί 2, πάντως επί 14 δεν είναι. Λοιπόν, είχαμε μία πρόταση. Η πρόταση αυτή στις 25 Ιανουαρίου απερίφθη. Διότι ο κόσμος, ένα τμήμα του κόσμου, με συγχωρείτε, πίστεψε στο ψέμα, το οποίο ψέμα είναι γλυκό. Και έρχομαι και σε αυτό που σας είπα περί πολιτικής ιστορίας. Ο κόσμος πιστεύει το κρίσιμο, η κρίσιμη εκείνη μάζα ψηφοφόρων που δίνει το αποτέλεσμα. Πιστεύει ευκολότερα το ψέμα, το προτιμά το ψέμα, είναι γλυκό το ψέμα. Η ψήφος δεν παίρνεται πίσω μέσα σε 8 μήνες ποτέ. Άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλες αποτιμήσεις εκλογικών αποτελεσμάτων. Η ψήφος σε δημαγωγό μπορεί, δίνεται οπωσδήποτε. Άρα λοιπόν, εμείς σας λέω το εξής. Δηλαδή, εμείς 25 Ιανουαρίου... Αυτό που λέτε εσείς ως ψέμα από το ΣΥΡΙΖΑ, το αφήνουμε στην άκρη. Είναι ένα δεδομένο. Ένα δεύτερο δεδομένο. Αυτό που πίστευε ο κόσμος. Το βάζω στο τραπέζι ενώ... Εσείς ρωτήσατε πριν, λέτε, μας λέγατε αυτά και τώρα δεν τα ρίχνουμε το βάρος. Τι να πούμε τώρα. Κυρία Βούλτεψη, άλλο σας λέω. Παιδιά, μισό λεπτό, τόση ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να εφαρμόσει τώρα, τα 2/3 του είναι πράγματα που έπρεπε να έχετε ολοκληρώσει εσείς. Εντάξει, μισό λεπτό τώρα. Όχι, δεν ήταν τίποτα από αυτά. Είναι ενέργειες και μεταρρυθμίσεις και αλλαγές που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και 5 χρόνια και δεν γίνανε. Ο ΦΠΑ, ακούστε, ο 23 ΦΠΑ της 100 δεν ήταν δικό μας θέμα. Μπήκε μετά, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού έκανε την επανάστασή του και θα διώξει τα μνημόνια και τη λιτότητα και θα κάνει αξιολόγηση και θα κόψει το χρέος και όλα αυτά, αφού είπε όλα αυτά, στο τέλος επήγε και υπέγραψε να ανέβει ο ΦΠΑ. Ενώ το mail Χαρδούβελ είναι το 1/14 από αυτά που υπέγραψε. Έχετε εσείς να δώσετε κάποια ελπίδα στον κόσμο λοιπόν για το από εδώ και πέρα. Προσέξτε. Λέω λοιπόν εγώ. 25 Ιανουαρίου είχαμε ένα σχέδιο και είχαμε ήδη μειώσει την εισφορά αλληλεγγύη στο 30%. Είχαμε βάλει στον προϋπολογισμό τη μείωση του έμφυα κατά 7% αναδιαστήματα. Δεν υπήρχε τίποτα από το ΦΠΑ, τίποτα από όλα αυτά, τίποτα από τα νησιά, τίποτα από όλα αυτά. Και ο κόσμος είπε όχι, δεν θέλω ούτε αυτά. Θέλω το ΣΥΡΙΖΑ που θα μου τα κόψει όλα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν. Κύριε Φάμελο, δεν μας άκουσε κανείς από πουθενά. Φύγατε το Δεκέμβριο από το Συμβούλιο Κορυφής και πήγατε τη χώρα σε εκλογές. Κύριε Φάμελο και κυρία Βούλτεψη, η χώρα πήγε σε εκλογές επειδή δεν ψηφίσατε πρόεδρο. Θα μου επιτρέψετε να πάω σε ένα διάλειμμα και να γυρίσουμε. Θα γυρίσουμε και με τις ερωτήσεις. Γιατί έχουμε την ψηφοφορία. Θα γυρίσουμε από το διάλειμμα και θα σας μεταφέρει και ερωτήσεις οι φίλοι που είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας, αλλά και εσείς μέσω του Twitter και του Facebook. Και θα μας πείτε επιτέλους, κύριε Φάμελο, εσείς κυρίως, τι θα κάνετε στην εκπαίδευση. Ο κόσμος έχει ξεκινήσει φροντιστήρια, έχει γράψει τα παιδιά του σε ιδιωτικά σχολεία, νηπιαγωγεία κλπ. Και δεν ξέρει τι ΦΠΑ θα δώσει. Είναι ένα τουρλουμπούκι και κανείς δεν του λέει τι γίνεται. Μετά τις διαφημίσεις όμως. Εσείς τηλεφωνείτε στο μεταξύ και στο 14748, διότι αυτό το iPad το 4 θα είναι δικό σας, αν είστε ο πιο γρήγορος που θα καλέσει 14748 και θα πατήσει μάλλον πολύ γρήγορα, γρηγορότερα από όλους τους υπόλοιπους, τα πλήκτρα που θα του ζητηθούν στη συσκευή του τηλεφώνου του. Ερχόμαστε σε λίγα λεπτά πάλι κοντά σας. Έχουμε επιστρέψει πάλι κοντά σας. Θυμίζουμε το 14748 είναι πάντα στη διάθεσή σας, γιατί σήμερα έχουμε ένα iPad Air 4 δικό σας. Είναι το mini, μικρό, εύκριστο, ελαφρύ πολύ. Πώς, 600 γραμμάρια ζυγίζει, δεν ζυγίζει. Όχι, 298 γραμμάρια ζυγίζει. Τίποτα. Με οθόνη 7,9 ίντσες ρετίνα φυσικά και πολύ πολύ λεπτό. 6,1 χιλιοστά. Τόσο λεπτό, τόσο ελαφρύ. Εξαιρετικά βολικό για τη ζωή σας. Το 14748 δικό σας. Καλή επιτυχία σε όποιον τηλεφωνήσει. Είναι κοντά μας ο κύριος Σοκράτης Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ και είναι επίσης κοντά μας από τη Νέα Δημοκρατία η κυρία Σοφία Βούλτεψη. Πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας, θα ήθελα λίγο να δούμε αυτό που είπαμε και πριν τις διαφημίσεις, δηλαδή το ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Κανονικά σήμερα ήταν να ξεδιαλύνετε τα πράγματα, να ξεθολώστε το τοπίο. Να πείτε τι πληρώνει ο καθένας. Νομίζω ότι θα γίνει μέχρι τέλος του μήνα, γιατί αυτό συνδυάζεται και με την πληρωμή του ΦΠΑ. Επιτρέψτε να σας πω. Ναι, βεβαίως, αλλά έχω και τον κύριο Κυραϊλίδη που εκπροσωπεί τα ιδιωτικά σχολεία. Να τον ακούσουμε λίγο και να το απαντήσετε αμέσως μετά, κύριε Κυραϊλίδη. Τι περιμένατε να γίνει, τι γίνεται, τι συμβαίνει και τι λένε και οι γονείς κι εσείς. Καλημέρα σας. Σήμερα δυστυχώς 16 Οκτωβρίου λήγει η αρχική προθεσμία υπαγωγής των ιδιωτικών σχολείων και όχι μόνο και των φροντιστηρίων όλων των φορέων ιδιωτικής εκπαίδευσης σε καθεστώς ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι ο νόμος ισχύει, τα λόγια δεν ισχύουν, τα λόγια πολλές φορές μπορεί να είναι και του αέρα. Ο νόμος ισχύει, άρα από Δευτέρα τα ιδιωτικά σχολεία, τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, ξένων γλωσσών, οδεία, σχολές χορού, όλοι οι φορείς ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα κολέγια, τα ΙΕΚ, είναι υποχρεωμένα πλέον να μπουν στη διαδικασία καταβολής ΦΠΑ. Σας θυμίζω ότι ο νόμος ορίζει ότι τα ιδιωτικά σχολεία είναι υποχρεωμένα να συλλέξουν τον φόρο από τους γονείς. Οι γονείς έχουν την υποχρέωση να την καταβάλουν, επομένως. Εντάξει, αυτή τη διευκρίνηση να κάνουμε στον κύριο Φάμελο. Μόνο. Το τέλος του μήνα στα λόγια δεν ισχύει, γιατί από Δευτέρα ο κάθε έφορος μπορεί να καλέσει κάποιο σχολείο και να επιβάλλει πρόστιμο. Κύριε... Ο νόμος ισχύει αναδρομικά από 20 Εβδόμου. Ναι, θα δώσετε μια απάντηση στο σκηνικό αυτό που παρουσιάζει ο κύριος Κυραϊλίδης. Ναι, νομίζω ότι αυτό το οποίο ανακοινώθηκε και στη Βουλή και ανακοινώθηκε και στις προγραμματικές δηλώσεις είναι ότι εμείς προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο, ένα αντισταθμιστικό μέτρο για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα στο ΦΠΑ. Ίσως αυτό που δεν έχει γίνει πολύ κατανοητό, γιατί ίσως δεν το μετέφεραν επακριβώς και στη δημόσια συζήτηση, είναι ότι όταν γινόταν διαπραγμάτευση, αυτό που ζήτησαν οι δανειστές εκβιάζοντας τότε με τον Brexit ήταν: θέλουμε από έναν χώρο ο οποίος δεν υπάρχει ΦΠΑ στην Ελλάδα, ένα κομμάτι δραστηριοτήτων, μια κατηγορία πράξεων να επιβάλλεται ΦΠΑ. Τότε πρακτικά το δίλημμα ήταν μεταξύ παιδείας και υγείας. Και πράγματι επιλέχθηκε ο χώρος της παιδείας, χωρίς όμως να υπάρχει καταλληλότερη επεξεργασία. Και αν κάποιος δει την εισήγηση του κυρίου Βίτσα, ο οποίος ήταν ο ειδικός ακορητής τότε στις 15 Ιουλίου το πρωί, ζήτησε από την κυβέρνηση, και το μεταφέραμε αυτό στους διαπραγματευτές στο εξωτερικό, να μην επιβληθεί αυτή η υψηλή κατηγορία ΦΠΑ σε μια περιορισμένη, αν θέλετε, κατηγορία. Τότε νομίζω στην αρχή το αρχικό σχέδιο νόμου ήταν μόνο στα φροντιστήρια, αλλά να κατεβούμε, ανοίγοντας, αν θέλετε, τον τζίρο, να κατεβούμε σε πολύ μικρότερο ποσοστό ΦΠΑ. Δηλαδή να μην είναι στο 23%, αλλά διεκδικήσουμε το 6,5%. Δυστυχώς, επειδή ήταν 15 Ιουλίου, η διαπραγματευτική δραστηριότητα που γινόταν στο εξωτερικό με πολύ μεγάλη δυσκολία, όμως, δεν μας απάντησαν. Η απάντηση τότε των Ευρωπαίων, οι οποίοι πρακτικά εκβιάζουν με την πρώτη αξιολόγηση, των δανειστών γενικότερα, γιατί δεν είναι μόνο Ευρωπαίοι, είναι ότι αν κάνετε οποιαδήποτε κίνηση που αποσύρει αυτή τη στιγμή το 23% ΦΠΑ στην εκπαίδευση ή σε μια κατηγορία εσόδων, γιατί πράγματι δεν είναι μόνο η συζήτηση για την εκπαίδευση, τότε πρακτικά θα ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση. Άρα οι άνθρωποι που ακόμα και σήμερα διαπραγματεύονται εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών, σήμερα γίνεται αυτό, μαζί με όλα τα στοιχεία του πολυνομοσχεδίου. Υπάρχει διαφωνία σε αυτά. Μαζί με όλα τα στοιχεία του πολυνομοσχεδίου, οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να μας απαντήσουν μέχρι σήμερα το βράδυ, που ολοκληρώνεται και η συζήτηση για το πολυνομοσχέδιο παράλληλα με τη διαπραγμάτευση, γιατί είναι εν εξελίξη διαπραγμάτευση, με ποια άλλη κατηγορία θα καλύψουν το ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Κύριε, που έχουμε δεσμευτεί να αποσυρθεί. Αυτό πρέπει να γίνει. Τώρα. Και αυτό να το κάνουμε σήμερα στη διαπραγμάτευση. Κυρία Τσαπανίδου, να μου επιτρέψετε λίγο να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Σας ακούμε, δεν ήταν πρόταση των δανειστών της Τρόικας, ήταν μέτρο το οποίο από μόνη της έλαβε την πρωτοβουλία η κυβέρνηση να εισηγηθεί. Ακούσατε τι σας είπα. Ακούσατε τι σας είπα. Μάλλον δεν ακούσατε τι σας είπα. Να το ξαναπώ. Σας άκουσα, αλλά επειδή είμαι σε θέση να γνωρίζω και το έχω δει με τα μάτια μου και το email που έστειλε η Τρόικα. Να διευκρινίσω λοιπόν τι έγινε ακριβώς. Σας λέω ότι σας είπε ξεκάθαρα εκεί. Καλό θα ήταν αυτό το μέτρο να το αλλάξετε ή τέλος πάντων θα δεχόμασταν ευχαρίστως να το αλλάξετε. Σας υπενθυμίζω, κύριε Φάμελε, και δεν θέλω να αρθούμε σε σύγκρουση. Σας υπενθυμίζω ότι καμία άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει επιβάλει φόρο προστιθέμενης αξίας στην παιδεία, στην εκπαίδευση. Καμία άλλη χώρα στον κόσμο παρά μόνο μία, τον Μπαγκλαντές. Και καλό είναι να μην συγκρινόμαστε με τον Μπαγκλαντές, να συγκρινόμαστε με χώρες πιο προηγμένες από εμάς. Εσείς συγκρίνατε τη χώρα μας με τον Μπαγκλαντές. Εσείς το κάνατε, δεν το κάνει η κυβέρνηση. Μα, αφού είναι η μοναδική χώρα που έχει επιβάλει μέτρο, για να επαναλάβω λοιπόν. Εμείς καθησυχάσαμε τους γονείς, κύριε Φάμελε, και είπαμε εμπιστευτείτε τον Πρωθυπουργό, εμπιστευτείτε τα κόμματα προεκλογικά που συμφώνησαν ότι αυτό το μέτρο θα καταργηθεί. Βγήκε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής ξεκάθαρα και δήλωσε ότι αναστέλλω το μέτρο και ψάχνω να βρω ισοδύναμα. Σήμερα λίγη προθεσμία. Το αναστέλω στα λόγια. Πρέπει να το ακολουθήσει και κάποια εγκύκλιο. Τι θα κάνετε λοιπόν, κύριε Κυραϊλίδη, τι θα κάνετε τώρα εσείς, για πείτε μας. Ναι, να ξεκαθαρίσω όμως κάτι. Δεν είπε κανείς. Να το ξεκαθαρίσουμε για αυτό που είπε προηγουμένως. Παρακαλώ. Τι το μαντάτε όμως, σήμερα λίγη. Εγώ αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Πράγματι, στις 11-12 Ιουλίου ζήτησαν οι δανειστές να διαλέξουμε μία από τις τρεις κατηγορίες που απαλλασσούν στη ΦΠΑ. Και διαλέξαμε εμείς την παιδεία. Όχι, να διευκρινίσουμε κάτι. Επέβαλαν όμως ότι πρέπει να μπει ΦΠΑ. Επέβαλαν ή στην υγεία ή στην πρόνοια ή στην παιδεία. Το επέβαλαν. Ζήτησαν, διαλέξτε τώρα έναν από τους τρεις. Εμείς λοιπόν εκείνη τη στιγμή για να κλείσει η συμφωνία, πράγματι επιλέξαμε την κατηγορία παιδεία έναντι της υγείας και της πρόνοιας. Και δεν μετανιώνουμε για αυτό το πράγμα. Όμως αυτό που πρέπει τώρα να κάνουμε και να αποκαταστήσουμε, και είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι ότι πρέπει να βρούμε ένα ποσό να βάλουμε στο δημόσιο λογιστικό σύστημα που να αντικαθιστά το ΦΠΑ. Κύριε Φαμελέ, επαναλαμβάνω. Τι να κάνουν μέχρι να το βρείτε. Αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω. Θα πληρώνουν στο τέλος του μήνα συν 23% στην παιδεία. Όχι, μα εγώ σας είπα. Σας είπα ότι επειδή πρέπει πρακτικά αυτό να ολοκληρωθεί. Αν είχα το παιδί μου στο ιδιωτικό σχολείο, τι θα έπρεπε να ξέρω. Αυτό που πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος, και δεν νομίζω, εμείς το έχουμε νιώσει, είναι ότι η διαπραγμάτευση συνεχίζεται κάθε μέρα. Και χτες αλλάξαμε συγκεκριμένα άρθρα στο πολυνομοσχέδιο. Άρα μου λέτε σε λοιπόν, αγωνέα, και σήμερα. Μου λέτε σαν γονέα ότι θα πρέπει να πληρώσω το 23% όχι, στο τέλος του μήνα για το μισό μήνα. Σας λέω ότι και σήμερα με την ολοκλήρωση του πολυνομοσχεδίου στη Βουλή γίνεται αυτή η συζήτηση με τους εκπροσώπους των δανειστών για να αντικαταστήσουμε το 23% ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Αυτό γίνεται και σήμερα. Θα μας επιτρέψετε να τελειώσουμε. Αν δεν το καταφέρετε σήμερα, αν δεν το καταφέρετε αύριο. Θα πρέπει να βγούμε στην ελληνική κοινωνία και να πούμε: καταφέραμε αυτό, δεν καταφέραμε το άλλο. Εμείς μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε πολιτική. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικό τρόπο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ξέρουμε. Κάποιος ότι παλεύουμε για μια πατρίδα που κάποιοι την άφησαν. Πηγαίνει το παιδί του, κύριε Φάμελο. Αυτό κάνουμε. Με συγχωρείτε λίγο. Κάποιος που πηγαίνει το παιδί του στο ιδιωτικό σχολείο δεν ξέρει. Το 23% δεν είναι λίγο. Είναι 23% επιβάρυνση. Συμφωνώ απολύτως. Και αν αποφασίσει ο γονιός αυτός ότι δεν μπορεί να το καταβάλει το χρήμα αυτό και πάρει το παιδί του και το πάει στο δημόσιο σχολείο, θα μπορέσει να το κάνει. Τα μισά δημόσια σχολεία δεν έχουν δασκάλους, δεν έχουν καθηγητές, δεν έχουν βιβλία. Είναι... Κάποιοι δεν έχουν καθίσει στη θέση. Κυρία Τσαπανίδου, εμείς βρισκόμαστε σε αυτή τη στιγμή από επιλογή μας σε μια θέση η οποία λέει το εξής. Από τη μία μεριά έχουμε μια χώρα που έχει χρεοκοπήσει και προσπαθούμε να την κρατήσουμε όρθια και σε λειτουργία μέσα στην Ευρώπη. Μάλιστα. Και από την άλλη πρέπει να νοιαστούμε το γονιό και θα το κάνουμε αυτό. Θα νοιαστούμε το γονιό, ο οποίος γονιός πράγματι δεν πρέπει να πληρώσει το 23% ΦΠΑ. Άρα θα λύσουμε εμείς σήμερα στη διαπραγμάτευση την αντικατάσταση του ποσοστού αυτού με άλλο έσοδο. Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί σας το λέω, εάν δεν έγιναν όλα αυτά και. Το Γενάρη είχε ψηφιστεί πρόεδρος Δημοκρατίας και είχαμε πολιτική σταθερότητα. Δεν είχαν τεθεί ποτέ αυτά τα θέματα. Τώρα, όχι, γυρίζω. Ακούστε, πάμε λίγο μπροστά. Είπα πριν ότι εμένα το θέμα μου είναι ότι δεν διαβάζει κανείς πολιτική ιστορία. Εδώ βλέπω δεν θέλετε να θυμάστε ούτε τους τελευταίους 8 μήνες. Τι είμαστε, χρυσόψαρα. Οι τελευταίοι 8 μήνες είναι αυτοί οι οποίοι αποτύχατε εσείς, σας έδιωξαν και οι Ευρωπαίοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ κανείς δεν μας έδιωξε. Είπανε ότι αφού αυτοί έρχονται, γιατί ο ελληνικός λαός δείχνει δημοσκοπήσεις, θα τους ψηφίσει. Αφήστε τους, διότι εγώ δεν μπορώ να μου λέει ένας Τσίπρας δεν θα τηρήσω καμιά συμφωνία, να έρθει να μου τα πει εμένα. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει αυτόν που σκόζω τους γονείς του για να πάει εκδρομή με το ορφανοτροφείο και στο δικαστήριο είπε: λυπηθείτε το ορφανό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μόνοι τους βάλαν το ΦΠΑ. Μόνοι τους δημιουργήσαν όλα αυτά τα προβλήματα. Λέγανε ότι δεν θέλουν το email χαρδούβελ και φέραν 14. Λέγανε ότι θα διώξουν τον Δουνουτού και το κυνηγάει ο Τσακαλώτος στη Λίμα του Περού να το φέρει. Λέγανε ότι θα ξαναμιλήσουν με την Τρόικα και την κάνανε κουαρτέτο και τώρα θέλουν και πέμπτον. Δηλαδή, εδώ, ακούστε, το θέμα του ΦΠΑ το θέμα του ΦΠΑ εμείς το είχαμε λύσει. Ναι. Είχαμε συμφωνήσει. Δεν είχε τεθεί. Ούτε μας υποχρέωσε ποτέ κανείς να ψηφίζουμε και να ξεψηφίζουμε αυτή την ντροπή που γίνεται αυτή τη στιγμή. Νόμους που είχαν ψηφίσει τους Στρατούλη, τους ξεψηφίζουν αυτές τις μέρες μόνοι τους. Λοιπόν, το θέμα του ΦΠΑ είναι σαφές. Στο προσχέδιο του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ τον Αύγουστο έλεγε ότι είναι δίκαιο να βάλεις ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, διότι συνήθως αυτό επιβαρύνει τα υψηλά στρώματα. Δεν είναι στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Μετά το βγάλατε από τον Αύγουστο. Μα τι να κάνω, αφού έχω του Αυγούστου. Από τον Αύγουστο μέχρι τον Σεπτέμβριο το αφαιρέσανε. Αφήσαν όλα τα άλλα και βγάλαν την εκπαίδευση. Είναι λοιπόν τέτοιο το ζήτημα. Θέλω να πω κάτι. Επειδή ακούω ότι η ψήφος λέει, επιβεβαιώθηκε, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η ψήφος είναι ταξική. Συγγνώμη, για ποια τάξη μιλάμε, ποια τάξη δηλαδή. Καλά, αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη. Επειδή είναι πάρα πολύ πλούσιοι. Επειδή είστε πάρα πολύ πλούσιοι, ποια τάξη εκπροσωπείτε την οργάνωση. Τη λίστα Λαγκάρτ, εσείς δεν την εξετάσατε. Όπως δώσατε εσείς τα στοιχεία. Παρακαλώ πολύ, κύριε Κυραϊλίδη, 10 δεύτερα παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Κυραϊλίδη, νομίζω ότι πρέπει να λυθεί το θέμα. Σε 10 δεύτερα, κύριε Κυραϊλίδη, παρακαλώ, κλείστε αυτό το θέμα. Αυτό που πρέπει να συμβεί είναι μέχρι και το βράδυ να ανακοινωθεί επίσημα, αλλά όχι μόνο στα λόγια, να εκδοθεί και κάποια εγκύκλειος, η οποία θα ξεκαθαρίζει το τοπίο. Μάλιστα. Διαφορετικά τα σχολεία από Δευτέρα, τα φροντιστήρια, όλοι μας είμαστε εκτεθειμένοι. Αυτό που θέλω όμως, για να αποδείξουμε ακόμη μια φορά ότι τα ιδιωτικά σχολεία είναι πιο μπροστά δύο βήματα από τα, τώρα, από τα υπόλοιπα σχολεία. Να σας πω τι θα κάνουμε τα ιδιωτικά σχολεία από Δεκέμβρη και μετά και να το εκμεταλλευτούν και οι πολιτικοί μας. Θα βάλουμε στο πρόγραμμα των μαθητών μας και θα διδάσκονται 2 φορές την εβδομάδα ένα μάθημα που θα ονομάζεται φορολογική συνείδηση. Αν δεν αποκτήσει η καινούργια γενιά που έρχεται φορολογική συνείδηση, δεν πρόκειται, όχι 23-53% ΦΠΑ να βάλετε. Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, εγώ πάντως νομίζω... Γελάει ο κύριος Φάμελος. Ποιος θα το διδάσκει το μάθημα ή το ερώτημα. Δεν έχει άδικο ο κύριος Κυραϊλίδης αυτό. Θα ζητήσουμε τη βοήθεια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων να αποστέλει εξειδικευμένο προσωπικό να διδάσκει το μάθημα στα σχολεία. Καλά, εκπληκτικό. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, κύριε Κυραϊλίδη. Επειδή 12 η ώρα έχουμε ψήφο ονομαστική στη Βουλή, εμείς θα κάνουμε τη συζήτηση με τους αρμόδιους υπουργούς για να σας δώσουμε μια απάντηση πολύ γρήγορα σε αυτό. Λοιπόν, πάρα πολύ μου άρεσε η πρόταση του κύριου Κυραϊλίδη. Εξαιρετικό. Φορολογική συνείδηση. Κάποιοι να πληρώνουν και κάποιοι να μην πληρώνουν είναι κοινωνικό έγκλημα. Λοιπόν. Και γι' αυτό εγώ δεν δέχομαι ποτέ ερωτήσεις και συζητήσεις. Το λέω για όλους μέσα στην αίθουσα. Ναι, ναι. Αν δεν βάλουμε δίπλα-δίπλα τις φορολογικές μας δηλώσεις. Ξέρεις εσύ πάρα πολύ καλά ότι τα μισά από ό,τι κερδίζαμε πάντοτε πηγαίνανε στην εφορία. Λοιπόν, άμα βάλουμε κάτω με όποιον ασκεί κριτική. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και καλή σας συνέχεια. Εμείς τι θα κάνουμε, θα δούμε με τον Αλέξανδρο Κλώσσα που αξίζει να επιχειρεί κανείς. Δηλαδή, τι συμβαίνει με τις κλίμακες φορολόγησης των επιχειρήσεων στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης ή του κόσμου γενικότερα, της Ευρώπης. Να εστιάσουμε στην Ευρώπη, αλλά και με το ΦΠΑ στις επιχειρήσεις ελληνικές σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι ο συντελεστής φορολόγησης των... Ναι. Είμαστε ψηλά. Και ίσως ξέρεις τι θα έπρεπε, όχι στην κατάταξη που είμαστε. Ας είμαστε όσο θες, ας πάμε στο Θεό. Πόσο σταθεροί είμαστε στη φορολόγηση αυτή. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε 2 μεγάλα προβλήματα. Είμαστε ψηλά στην κλίμακα, είμαστε δηλαδή από τις ακριβές χώρες στο επιχείρημα. Αλλά δεν έχουμε σταθερό φορολογικό σύστημα για να μπορεί να ξέρει ο άλλος πώς θα φορολογήσει. Βλέποντας λοιπόν τη φορολογία στις επιχειρήσεις. Τη βάλατε μαύρη τον υπόλοιπο πλανήτη, εδώ το κομμάτι του πλανήτη που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιάστηκε η καρδιά μου. Δηλαδή το έχω ταυτίσει με το ISIS αυτό το μαύρο. Για πάμε παρακάτω. Φορολογία επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 20%. Ο συντελεστής φορολόγησης. Ο συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων. Ο μέσος συντελεστής. Στην Ολλανδία είναι 25%. Στην Ισπανία επίσης 25%. Η Ελλάδα βρίσκεται στο 29% με τα νέα δεδομένα, ναι. Δηλαδή μετά από τις αλλαγές που έγιναν στην φορολόγηση των συντελεστών των επιχειρήσεων. 29,22% είναι ο μέσος όρος για το Λουξεμβούργο, 31,4%. Α, είναι πιο ψηλά το Λουξεμβούργο. Είναι πιο ψηλά. 31,4% είναι η Ιταλία, 31,5% είναι η Γερμανία και 33,3% είναι η Γαλλία. Μάλιστα. Θα μπορούσε να πει κανείς βλέποντας αυτό το χάρτη ότι okay, δεν είμαστε και πολύ ψηλά σχέση με τους υπόλοιπους. Το σουβλατζίδικο δηλαδή που το φορολογούμε με 29%, Γερμανός θα το φορολογούσε με 33%. Το ζήτημα είναι αν είμαστε εμείς ανταγωνιστικοί με τη Γερμανία ή με κάποιες άλλες χώρες που έχουν χαμηλότερο φορολογικό σύστημα. Γι' αυτό τονίζω εγώ το σουβλατζίδικο απέναντι στην αυτοκίνητοβιομηχανία της Γερμανίας. Μάλλον είμαστε ανταγωνιστικοί με χώρες που είναι κοντά στα δικά μας σύνορα και ο φορολογικός συντελεστής εκεί είναι 10, 11, 12%. Άρα είμαστε πολύ ψηλά σε σχέση με αυτό. Και δεν έχουμε και το ίδιο προφανώς επενδυτικό κλίμα, χάρτη στην Ελλάδα όπως στη Γερμανία. Βέβαια. Τώρα, και πέραν τούτου δεν είμαστε και σταθεροί στη φορολόγηση. Αυτό το συντελεστή τον αλλάζουμε κάθε 3 και λίγο. Ακριβώς. Έρχεται καινούριος υπουργός, αλλάζει το συντελεστή στη φορολόγηση. Κράτα τον σταθερό να ξέρει και ο άλλος που θα ανοίξει μια επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη. Τι θα κάνει σε έναν βάθος χρόνου, πώς θα ποντάρει στην κερδοφορία του. Ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα στο ΦΠΑ, όπου εδώ είμαστε στο Ηνωμένο Βασίλειο 20%. Ακολουθεί η Ολλανδία με 21%. Αμέσως μετά είναι η Ισπανία με 21%. Ακριβώς λίγο πιο πάνω είναι η Ελλάδα με 23%, όχι λίγο πιο πάνω, πολύ πιο πάνω, είναι στην πρώτη θέση στην Ευρώπη. Το Λουξεμβούργο μόλις με 17% και η Ιταλία με 22%. Εδώ έχουμε την πρώτη θέση στο ΦΠΑ 23%. Αυτό σημαίνει, γιατί η Γερμανία είναι μόλις το 19%, σημαίνει ότι είμαστε πιο ψηλά, Γαλλία 20%, είναι πιο ακριβό το κόστος μας σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη στην Ευρώπη, γιατί το 23% φορτώνεται στην τιμή. Μάλιστα. Μπορεί να μην το βάζει στην τσέπη ο πολίτης, πηγαίνει στην εφορία θεωρητικά. Αλλά αυτό αυξάνει το ποσοστό. Μάλιστα. Δεν μου λες, οι συντελεστές αυτοί κλείδωσαν στα επίπεδα τα δικά μας. Για την Ελλάδα. Ναι, ναι, είναι κλειδωμένοι. Σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, τη ώρα είναι 11 και 17 Παρασκευή, έχουν κλειδώσει. Κλειδωμένοι. Από Δευτέρα τα ξαναβλέπουμε. Α, γεια σου. Θα σε καλά, σε ευχαριστούμε. Να έρθει υπουργός, ο οποίος θα πει: κλειδώσαμε, πετάξαμε και το κλειδί και δεν μας νοιάζει. Αυτή τη φορολόγηση θα έχουμε σε επιχειρήσεις, σε ιδιώτες κλπ. Για τα επόμενα 15 χρόνια. Μια σταθερότητα, να ξέρουμε πού πηγαίνουμε, να κάνουμε τα πλάνα μας. Μην πάρουμε τους δρόμους και βγούμε στους δρόμους σαν τους τρελούς. Δεν μου λες, Άρη, καλή σου μέρα. Ποιοι έχουν βγει στους δρόμους και θα δυσκολέψουν σε εισαγωγικά τη ζωή κάποιων που πάρκαραν όπου έβρισκαν στην Αθήνα, γιατί δεν υπήρχε δημοτική αστυνομία? Πλέον υπάρχει όμως, οι δημοτικοί αστυνομικοί έχουν βγει και πάλι στους δρόμους, όμως ακόμα δεν μοιράζουν κλήσεις, μοιράζουν ενημερωτικά φυλάδια. Ωστόσο, να σου πω πως όποιος έχει παρκάρει παράνομα σήμερα επάνω στο όχημά του θα δει ένα φυλάδιο που μπορεί και να το περάσει για κλήση, γιατί είναι από τη Δημοτική Αστυνομία. Ωστόσο, σήμερα και για τις επόμενες 10 μέρες πρόκειται για ενημερωτικό φυλάδιο, δηλαδή δεν είναι για κλήση. Στις 26 Οκτωβρίου, ωστόσο, ξεκινάνε και πάλι οι κλήσεις από τη Δημοτική Αστυνομία και έτσι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο που θα παρκάρουμε στο κέντρο. Προσοχή λοιπόν που θα παρκάρετε στο κέντρο για τις επόμενες 10 μέρες φυλάδιο, μετά όμως απ' τα άλλα τα φυλάδια, αυτά που έχουν και ποσουδάκια πάνω. Προσέχετε που παρκάρετε στην Αθήνα. Καλά, εντάξει. Οκ, ας μην το κάνουμε θέμα τώρα. Ας μην το κάνουμε θέμα. Πάμε στο εξωτερικό δελτίο, στην Μαρία Τσεληνικού. Έχουμε είδηση που μας έρχεται από Ζιμπάμπουε. Με έναν Γερμανό να έχει σκοτώσει το γυραιότερο ελέφαντα του πλανήτη. Ακριβώς, Πόπη, και όχι μόνο το σκότωσε, αλλά όπως ισχυρίζεται ο Γερμανός κυνηγός, πλήρωσε 50.000 ευρώ για να εξασφαλίσει άδεια από την αρμόδια υπηρεσία της κυβέρνησης της Ζιμπάμπουε, έτσι ώστε να κυνηγήσει σε οργανωμένο σαφάρι το γυραιότερο ελέφαντα, αλλά και να το σκοτώσει. Τις συγκεκριμένες φωτογραφίες που βλέπουμε, οι οποίες κάνουν το γύρο του διαδικτύου, τις ανέβασε ο ίδιος, τον βλέπουμε να ποζάρει δίπλα στο νεκρό ελέφαντα. Οι οποίες φωτογραφίες όμως, Πόπη, επέτρεψαν να σου πω ότι έχουν προκαλέσει φοβερές αντιδράσεις από τις φιλοζωικές. Και όλα αυτά έχουν γίνει μερικούς μήνες μετά τη θανάτωση του λιονταριού Σεσίλ από τον Αμερικανό οδοντίατρο Walter Palmer. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιστροφή πίσω στα δικά μας. Απίστευτο θέμα κι αυτό. Στη συνέχεια του άλλου, του προηγούμενου με το λιοντάρι. Για να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Παντελή Νικολαΐδη. Εδώ είναι σύμβουλος καριέρας ο κύριος Νικολαΐδης και θα μας δώσει οδηγίες έτσι ώστε να κάνουμε το ωραιότερο βιογραφικό του κόσμου. Που με το που θα το δει ο υποψήφιος εργοδότης μας, θα σιγουρευτεί ότι είμαστε οι άνθρωποι που ψάχνει. Έτσι, θα το κερδίσουμε το ενδιαφέρον. Πώς θα το κερδίσουμε το ενδιαφέρον? Καταρχάς, φαντάζομαι ότι σε κάθε επιχείρηση πια πέφτουν πάρα πολλά βιογραφικά. Με τέτοια ανεργία σε αυτή τη χώρα, όλοι ψάχνουν για δουλειά. Άρα, πώς θα ξεχωρίσει το δικό μας βιογραφικό? Τι πρέπει να είναι για να κερδίσει την εντύπωση? Να τραβήξει το ενδιαφέρον, καταρχάς. Έτσι, ένας έξυπνος τρόπος, λοιπόν, ένα καινοτόμο εργαλείο. Για να τραβήξουμε το ενδιαφέρον και να ξεχωρίσουμε και να τραβήξουμε το ενδιαφέρον του μελλοντικού μας εργοδότη, είναι το βίντεο CV, το βίντεο βιογραφικό που λέμε. Το βίντεο βιογραφικό τι μας επιτρέπει? Να παρουσιάσουμε τις γνώσεις μας, την εμπειρία μας, τις δεξιότητές μας, να δείξουμε ένα μέρος της προσωπικότητάς μας, αλλά και ένα-δύο σημεία του βιογραφικού μας που παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και όλα αυτά πριν φτάσουμε ακόμα στη συνέντευξη. Το 89% των εργοδοτών θα έβλεπαν ένα βίντεο βιογραφικό αν τους υποβαλόταν με ένα απλό κλικ στον υπολογιστή τους. Αυτή είναι η δομή που πρέπει να έχει. Αυτή ένα βιογραφικό δομή, λοιπόν, σε βίντεο. Τι προτιμούμε? Ναι, οι σύμβουλοι εργασίας και οι εργοδότες, οι επιχειρηματίες προτιμούν να έχει μια συγκεκριμένη δομή το βίντεο βιογραφικό. Όπως βλέπουμε, παρουσίαση του υποψηφίου, ποιοι είμαστε, οι γνώσεις και οι δεξιότητές μας, η εργασιακή μας εμπειρία, η εκπαίδευσή μας και τέλος οι στόχοι, που είναι μια πολύ βασική ενότητα που εκεί πρέπει να βγάλουμε δυναμισμό, σιγουριά για τον εαυτό μας και τους στόχους που έχουμε για το μέλλον. Να το δείξουμε στην πράξη όλο αυτό. Να δούμε ένα παράδειγμα. Πώς στείνεται δηλαδή ένα σωστό βιογραφικό σε βίντεο, για να το παρακολουθήσουμε. Ονομάζομαι Παντελής Νικολαΐδης. Μέχρι στιγμής στη ζωή μου ακολούθησα τα όνειρά μου. Οι στόχοι και τα όνειρα με οδήγησαν μακριά στη ζωή και πέτυχα αρκετά από όσα ήθελα, αφού φυσικά αγωνίστηκα σκληρά. Σπούδασα διοίκηση επιχειρήσεων, ειδική αγωγή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στρατιωτική διοίκηση στη Σχολή Μονίμων Παξιωματικών Ναυτικού. Ως πτυχιούχος της Στρατιωτικής Σχολής Μονίμων Παξιωματικών Ναυτικού, έχω 3 χρόνια εμπειρία στη στρατιωτική διοίκηση, σε στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στον χώρο της ειδικής αγωγής, έχω 3 χρόνια εμπειρία ως καθηγητής ειδικής φυσικής αγωγής στον Οργανισμό Καταπολέμησης Ναρκωτικών, καθώς και σε ειδικά σχολεία. Επίσης, Έχω 14 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της εκπαίδευσης ως διευθυντής ΙΕΚ, διευθυντής ΚΕΚ, υπεύθυνος γραφείου επαγγελματικής υποστήριξης, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας. Με έχεις τρελάνει. Δεν υπάρχει αυτό το συρταρωτό, το φέρνω το πλάνο, πετάω το πλάνο, όλα τα λεφτά. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι σίγουρος ότι έτσι θα μας προσέξουνε? Μήπως το θεωρήσουν πολύ προχώ για την εποχή μας και μας πούνε τι είναι αυτά που στέλνει ο άλλος? Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση ο υπεύθυνος επιλογής προσωπικού να μην το δει όλο καταρχήν. Ναι. Γιατί είναι δομημένο, είναι επαγγελματικό, παρουσιάζει μέσα σε 2 λεπτά μόνο όλη την περίληψη της καριέρας μας και όλες τις προσωπικές μας δεξιότητες. Μήπως το ξενήσουμε, μήπως μας πει... Μπορούμε να το κάνουμε ακόμα πιο απλό. Δεν χρειάζεται. Στην Ελλάδα. Εντάξει, εσύ έχεις κάνει ένα υπερβολικό τέτοιο, ούτως ή άλλως για τις ανάγκες της εκπομπής. Αλλά παίζει στην Ελλάδα το βιογραφικό σε βίντεο? Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Μεγάλες εταιρείες με προσωπικό πάνω από 50-100 άτομα το προτιμούν. Γιατί είναι γρηγορότερη η επιλογή προσωπικού. Υπάρχει και κακή εκδοχή του. Για να το δούμε το κακό βίντεο. Τι δεν πρέπει να κάνετε? Δεν πρέπει. My name is Kevin Forrest. I work in supported employment and I would like to do this in the future. I've done lots of training in this job. I've done it for quite a few years now and I think I'm quite good at it and so that's why you should employ me. Τι βλέπουμε εδώ τώρα? Ο Κέβιν όλα τα λεφτά, έτσι. Ο Κέβιν, ναι. Δεν υπάρχει αμεσότητα. Δεν έχει ηρωή στο λόγο, δεν υπάρχει δομή στο βίντεο, δεν είναι κάτι οργανωμένο, επαγγελματικό, δεν κοιτάει την κάμερα, δεν υπάρχει άμεση επαφή με το μελλοντικό εργοδότη, δεν έχει επικοινωνιακές δεξιότητες. Τον κοιτάζει από το Θεό, δηλαδή εκεί πάνω έβαλε την κάμερα τύπου και καλά εδώ η κάμερα, εδώ αυτός. Και χρησιμοποιεί και αρνητικές λέξεις. Τη λέξη δεν έχω εκπαιδευτεί αρκετά. Ναι. Ποιος είναι αυτός ο οποίος ομολογεί ότι δεν έχει εκπαιδευτεί αρκετά για την θέση που διεκδικεί? Εκτός από τον Κέβιν. Σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Έχω πάθει σοκ με το σιρταράκι. Θέλω, ειλικρινά σου λέω, με γονάτισες. Εσύ είσαι καταπληκτικός, Παντελή, θα τα ξαναπούμε. Σιρταράκι, μαζί μου, ελάτε. Αυτή την προσφορά έχουμε σήμερα για εσάς. Τι είναι η προσφορά μας? Είναι το καινούριο iPad, το iPad Air 4. Παρακαλώ, πώς περνάει έτσι ο καιρός? Πόσα iPad βγάζει συνέχεια η Apple? Πάει το 1, πάει το 2, πάει το 2, φτάσαμε στο 4, χαμπάρι δεν πήραμε. Πώς περνάει ο καιρός όταν έχεις καλό iPad, εν ολίγης. Δικό σας το 14748 το μεσημεράκι θα φτάσει στα δικά σας χέρια και καλή επιτυχία σε όποιον το διεκδικήσει. Ξέρετε κάτι, έτσι, είναι... Πάει με τη ζώνη μου. Α, ναι, είναι σε χρυσό. Είναι καλό feng shui αυτό. Το ξέρετε? Όχι. Γελάτε μαζί μου. Καλά, εντάξει. Έτσι λέγαμε και για τους Κινέζους παλιότερα. Λοιπόν, και τους είδατε που φτάσανε, πόσο ψηλά φτάσαν σήμερα. Αυτό το iPad το διεκδικείτε μέσω του 14748 και γίνεται δικό σας σήμερα το μεσημέρι. Με χαρά θα σας το δώσουμε, θα σας το προσφέρουμε. Να σερφάρετε, να μας βλέπετε μέσω ίντερνετ και βεβαίως να οργανώσετε τη ζωή σας όπως εσείς θέλετε. Ερχόμαστε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις πάλι εδώ. Ξέρετε τι είναι το κοτοτρακτέρ? Θα σας το δείξουμε μετά τις διαφημίσεις. Έχουμε επιστρέψει κοντά σας και έχουμε το 14748 ανοιχτό μέχρι τις 12 παρατέταρτο. Δηλαδή ένα 15 λεπτό ακόμη είναι η ευκαιρία σας να ψωνίσετε καινούριο iPad, το Air, το 4 σε χρυσό. Με κάτω από 300 γραμμάρια βάρος, 250-260 γραμμάρια ζυγίζει, δεν ζυγίζει. Είναι μερικά χιλιοστά λεπτό, δείτε πόσο ελαφρύ είναι και πόσο λεπτό. Το ελαφρύ σας το διαβεβαιώνω εγώ ότι είναι. Είναι πάρα πολύ λεπτό, το βλέπετε στην οθόνη και γίνεται δικό σας μέσω του 14748. Καλή επιτυχία σε όλους, 15 ακόμη λεπτά. Τηλεφωνήστε στο συγκεκριμένο νούμερο, στο 14748 και διεκδικήστε το. Ελάτε να δούμε πώς πέρασε την πρώτη νύχτα σε κατοίκον περιορισμό. Εκτός πια φυλακής, η Βίκυ Σταμάτη. Κατέρινα Μαστραντονάκη. Λοιπόν, μετά από 6 αιτήσεις αποφυλάκησης, απόπειρες αυτοκτονίας, μία απόδραση, 3,5 χρόνια μετά, λοιπόν, η Βίκυ Σταμάτη βγήκε από τις φυλακές του Κορυδαλού και πήγε στο σπίτι της. Πέρασε το κατόφλι του σπιτιού του αδελφού της, συγκεκριμένα, εκεί όπου έχει δηλώσει μόνιμο τόπο κατοικίας. Με δάκρυα στα μάτια, η Βίκυ Σταμάτη, λοιπόν, κοντοστάθηκε και μίλησε στους δημοσιογράφους. Μίλησε για το παιδί της που, όπως είπε, ήταν αντλούσε από αυτό δύναμη για να αντέξει όλα αυτά τα χρόνια, τα 3,5 χρόνια στη φυλακή και στο δρομοκαΐτιο. Υποστήριξε ότι θέλει να βγάλει το παιδί της σε μια κοινωνία λύκων ως λιοντάρι. Αναφέρθηκε επίσης και σε μια άλλη φιγούρα, τραγική φιγούρα που μοιάζει με αρχαία τραγωδία, και αυτή, λέει, ήταν η μητέρα της. Η μητέρα της που στην είδηση της αποφυλάκησής της ένωσαν το κλάμα τους. Τέλος, Πόπη, αναφέρθηκε και στο σύζυγό της, τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Όταν τη ρώτησαν πώς αντέδρασε, είπε ότι η χαρά και ο πόνος ήταν βουβός. Μάλιστα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα, να δούμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε η κυρία Σταμάτη. Κυρία Σταμάτη, 3,5 χρόνια μετά παλεύω. Δεν τα είπαμε, Λίγο πείτε μας, λίγο πώς αισθάνεστε που θα δείτε το παιδί σας. Σε λίγα λεπτά σας περιμένει. Έχετε μιλήσει μαζί του στο τηλέφωνο? Όχι, και δεν θέλω να σας δει εδώ. Θέλω. Είναι πάνω ήδη και σας περιμένει. Ναι. Μιλήσατε καθόλου με τη μητέρα σας, τα πρώτα λόγια? Έχετε μιλήσει? Έχουμε μιλήσει ήδη από χθες. Έχουμε ήδη και οι δύο ενώσει το κλάμα μας. Τι θα κάνετε αύριο? Τα λόγια της μητέρας σας. Τι θέλετε να κάνετε αύριο? Το παιδί μου θέλει. Το παιδί μου γλυκές. Τα πρώτα λόγια της μητέρας σας, μιλήσατε με τόση συγκίνηση? Αρχαία τραγωδία. Αρχαία τραγωδία, γλυκιά. Ναι. Ο σύζυγός σας? Βουβός πόνος, βουβή χαρά. Εσείς τι του είπατε, Τα λόγια τα δικά σας εκείνο. Ακούστε. Το περιμένατε τόσο καιρό. 6 λοιπόν απόπειρες αιτήσεων αποφυλάκησης, οι οποίες έπεσαν στο κενό. Απόπειρες αυτοκτονίας, περιαπείνας, βασανισμός, ψυχιατρίο, κολαστήριο, δρομοκαΐτιο και επίσης φυλακές Κορυδαλού. Και όλη αυτή η δύναμη ψυχής. Πώς αισθάνεστε τώρα, κυρία Σταμάτη? Αντλείτε αυτό το παιδί μου. Πώς αισθάνεστε τώρα? Μην με ταλαιπωρείτε άλλο. Φεύγουμε από αυτό το θέμα. Σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά λέω να μην την κάνουμε σήμερα την κουβέντα αυτή. Και να καλωσορίσω την Αθηναή Δονέγκα κοντά μας. Αθηναής, καλή σου μέρα. Να αλλάξουμε κλίμα, Να αλλάξουμε κλίμα. Να αλλάξουμε και θέλω να δούμε πόσο χιούμορ έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πέρασε από την Πρέβεζα και θυμίζω στην Πρέβεζα έπεσε το λότο. Ναι. Το Τζόκερ, τέλος πάντων, το ίδιο είναι. Πήγα χθες στην Πρέβεζα και αμέσως μετά κληρώθηκαν 6 εκατομμύρια στο Τζόκερ. Γουρλής. Δεν τρολιά. Σίγουρα δεν τρολιά. Όχι, είναι ο προσωπικός του λογαριασμός στο Twitter. Respect. Εννοείται. Αλλά λάθος emoji, λάθος φατσούλα. Η φατσούλα που ταιριάζει εδώ είναι αυτή που κλαις. Με τα πολλά δάκρυα. Φεύγουν από τα μαλλιά, τα δάκρυα, από τα μάτια, από παντού. Αυτό τώρα το απλό χαμόγελο διπλό δεν λέει. Είναι το κλαίω από τα γέλια. Πολύ καλός όμως. Εξαιρετικός. Μας έχει πολλές εκπλήξεις τώρα τελευταία. Δηλαδή, συγγνώμη, μας βάζει στην προσωπική του ζωή, μας βάζει μέσα στα άδυτα της οικογένειας, μας μιλάει για, για τη διάσταση που είχε με τη σύζυγό του, μας λέει ότι δεν είμαι γκαντέμις, γουρλής είμαι. Το Τζόκερ έπεσε. Πολύ ανθρώπινος. Ανθρώπινος, έτσι. Κερδίζει εντυπώσεις. Κερδίζει. Τις κερδίσεις εντυπώσεις. Για πάμε τώρα παρακάτω να δούμε τι άλλο έχουμε. Εντυπώσεις κερδίζει και ο Μπράντλι Κούπερ. Σ' αρέσει ο Μπράντλι Κούπερ? Α, ναι, πάρα πολύ. Λοιπόν, άκου τι κάνει. Ο Μπράντλι Κούπερ, σύντροφος πιανής είναι. Α, δεν ξέρω, έχει αλλάξει. Μιας επίσης από αυτές τις σούπερ, υποθέτω. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι και με την Σάικ, με την Ειρήνα Σάικ. Α, μπράβο, με αυτή, με την Ειρήνα Σάικ, ναι. Λοιπόν, είπε ότι είναι πάρα πολύ άδικο. Γίνεται μια κουβέντα τώρα τελευταία στο Hollywood ότι οι γυναίκες ηθοποιοί πληρώνονται πολύ λιγότερο, αν και πάλι είναι πολύ ψηλές οι αμοιβές τους. Και είπε ότι είναι διατεθειμένος, το δήλωσε στο Reuters, να υποστηρίξει τις συναδέλφους του και να συμμετέχει στη διαπραγμάτευση που κάνουν οι γυναίκες ηθοποιοί με τα στούντιο. Δηλαδή. Αυτό που είπε είναι ότι επειδή οι γυναίκες δεν μπορούν να διαπραγματευτούν μόνες τους καλούς μισθούς, θα τις βοηθήσει ο ίδιος συμμετέχοντας στη διαπραγμάτευση. Ναι, αλλά όχι επειδή είναι ανίκανες. Είπε επειδή έτσι κι αλλιώς τα στούντιο ξεκινούν την προσφορά τους πολύ χαμηλότερα από ό,τι ξεκινούν για τους άνδρες ηθοποιούς. Και γιατί δεν ζητάει να αυξηθεί η προσφορά και λέει ότι θα μεσολαβεί για να διαπραγματευτεί καλύτερα? Συμμετέχει στο... δεν το κατάλαβα καλά. Συμμετέχει στο γενικότερο κίνημα αυτής της πολύ μεγάλης αδικίας. Αυτό που είναι ωραίο είναι ότι στην Αμερική οι άνθρωποι δεν ντρέπονται να ζητήσουν περισσότερα, ακόμα και όταν παίρνουν πάρα πολλά. Δηλαδή, σκέψου τώρα στην Ελλάδα ένας ακριβοπληρωμένος να έλεγε ότι δεν είναι. Μια ακριβοπληρωμένη να έλεγε δεν είναι δίκαιο γιατί είμαι γυναίκα και πληρώνομαι λιγότερο. Θα τις είχαν επιτεθεί όλοι. Ναι. Ναι, θα τις είχαν επιτεθεί όλοι, γιατί είμαστε λιγάκι πιο στενόμυαλοι στη χώρα αυτή. Απ' την άλλη μεριά όμως, αυτό που λένε είναι ότι οι γυναίκες αμείβονται με μικρότερους μισθούς από ότι οι άντρες σε όλα τα επίπεδα. Ακόμη κι αν είσαι στην πιο χαμηλή μισθολογική βαθμίδα. Ισχύει για όλους. Βέβαια, το θέμα το ξεκίνησε η Τζένιφερ Λόρενς με πολύ αντικειμενικά κριτήρια. Είπε ότι εγώ έχω πάρει Όσκαρ, έχω προταθεί, τα έχω καταφέρει. Γιατί λοιπόν να πληρώνουμε πολύ λιγότερο για τις ταινίες? Μιλώντας για άντρες. Μιλώντας για άντρες και δείχνοντας κιόλας. Θα είχαμε κανένα συνάδελφο. Έναν από τους καλύτερους που κυκλοφορούν εκεί έξω. Θα ερχόταν ένας συνάδελφός μας να μας υπερασπιστεί, να μας βοηθήσει? Εγώ νομίζω ότι θα έρχονταν όλοι. Θα ερχόσασταν. Βέβαια. Πώς το έλεγε ο Κωνσταντάρας? Το νου σας ρε μάλια. Θα ερχόσασταν ή όχι? Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Μόνο ο Γιώργος το είπε. Ακή. Δεν θα ερχόσουνε να μας υπερασπιστείς? Αλήθεια, σε τι να μας υπερασπιστεί? Πάρουμε περισσότερα, να ζητήσουμε περισσότερα. Να παίρνουμε όσα παίρνουν οι άντρες, συνάδελφοι. Εντάξει, τα παιδικά μας τα παιδιά θα ερχόντουσαν. Ωραία. Αλλά γενικώς, άμα το θέτεις, δεν βλέπω να σφάζεται ο Έλληνας για να παίρνει περισσότερο ο άλλος. Μάλλον αυτή η παροιμία που λέει να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Άμα δεν έχω εγώ κατσίκα, δεν μην έχει ούτε ο γείτονας. Ένας άλλος λόγος που οι άντρες δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τέτοια πράγματα είναι ότι το μυαλό τους είναι κολλημένο στο σεξ. Επισήμως. Ναι, επισήμως. Ναι, το λένε οι έρευνες. Έκαναν έρευνες. Ανακάλυψαν ότι υπάρχει. 6 δευτερόλεπτα σκέφτονται οι άντρες το σεξ. Κάθε 6 δευτερόλεπτα. Το λέει η έρευνα. Ναι. Και πιο λίγο, δεν θα πω ποιος το είπε. Δεν θα πω. Και πιο λίγο ήρθε η παρέμβαση. Δηλαδή, περιμένει. Ναι, έχει να κάνει με τον αντρικό εγκέφαλο, ο οποίος είναι φτιαγμένος για να βάζει προτεραιότητα το σεξ μετά την τροφή. Όλοι σκέφτονται το σεξ κάθε 6 δευτερόλεπτα, εκτός από τον άντρα που μου μιλάει στα ακουστικό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αυτό σκέφτεται το φαγητό. Δηλαδή, είναι δυνατόν να ακούς αυτό το θέμα και να κάθεσαι για να μου λες, ρε Αλέξη, το επόμενο? Λίγο. Περίμενε, γιατί σε έχασα στο τέλος. Ναι. Κάθε 6 δευτερόλεπτα, επιβεβαιωμένο πια από την ιατρική επιστήμη, οι άντρες σκέφτονται το σεξ. Σκέψου τώρα περιπτώσεις που ένας άντρας έχει κολλημένο το μυαλό του στο σεξ. Δηλαδή, παιδιά, προσέξτε. Υπουργικό, κυβερνητικό, γιατί το λέγαμε στην αρχή πριν βγούμε στον αέρα, κυβερνητικό συμβούλιο. Βρυξέλλες Eurogroup. Σύνοδος κορυφής. Ναι. Για σκέψου, έτσι να εξαρτάται. Ξεροσταλιάζαμε, παιδιά, εμείς το καλοκαίρι. Θα γίνει, τι θα γίνει, η Ελλάδα, ο Τσίπρας θα τα καταφέρει, θα μας πετάξουν εκτός. Και οι άντρες εκεί μέσα σκέφτονταν κάθε 6 δευτερόλεπτα το σεξ. Εντάξει, εμείς ήμασταν αγχωμένοι. Οι άλλοι, ομοσκοβισοί. Όχι εμείς. Εμείς είχαμε τα προβλήματά μας. Ο Τσίπρας εξαιρείται. Εννοείται. Από τη συγκεκριμένη έρευνα. Το βγάζουμε εκτός. Καλά, θα μου πεις, βέβαια, το καλοκαίρι και στα Eurogroup και στα υπουργικά συμβούλια μιλούνε και για σεξ. Αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, η αλήθεια είναι πως ναι. Ανθρώπινο είναι. Μιλώντας για ανθρώπινες τάσεις. Ναι. Έτσι, στην Αμερική πέσαν έξω οι πολιτικοί επιστήμονες γιατί λέγανε ότι η τάση είναι ο Τραμπ να ξεφουσκώσει το φαινόμενό του. Δηλαδή να μην πάει τόσο καλά στην διάρκεια αυτή την προεκλογική. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι κρατάει πάρα πολύ γερά και πήρανε πλέον οι ψυχολόγοι το πράγμα επάνω τους, το ανέλυσαν πάρα πολύ και κατέληξαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μεγάλο ρεύμα γιατί είναι ξεκάθαρος. Το εκλογικό σώμα δεν θυμάται θέσεις, αλλά εντυπωσιάζεται από το δυναμισμό. Αυτό ισχύει και για όλους τους Έλληνες πολιτικούς και ισχύει και πάρα πολλά φαινόμενα. Γιατί πριν σας άκουσα που λέγατε ότι γιατί ο κόσμος ψηφίζει Χρυσή Αυγή, γιατί θέλουν πολιτικούς οι οποίοι να εξηγούν, να τους λένε ότι τα προβλήματά τους λύνονται πάρα πολύ απλά και να μην τους μιλάνε με πολιτική γλώσσα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Επίσης είπαν ότι έχουμε μία γενετική προδιάθεση προς την ιδεολογία μας. Δηλαδή, όσο πιο συντηρητικά και δεξιά πας, τόσο πιο εύκολα τρομάζεις, λέει μια έρευνα. Είσαι ένας ψηλοφοβισμένος άνθρωπος. Το κάνανε εκτενείς έρευνες. Τώρα να στο ελληνοποιήσω λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Ελληνοποίησέ μου λίγο τον Τραμπ. Τι θα ψηφίζαμε δηλαδή εδώ, τι θα προτιμούσαμε μάλλον? Κοίταξε, αν ήτανε στην Ελλάδα. Μην μου δώσει όνομα, δώσε μου τον τύπο. Τον τύπο. Ναι. Ποιος τύπος Έλληνα θα ήταν ο κύριος Τραμπ? Έχει να κάνει με έναν συντηρητικό, εκοφαντικό, ένα τύπο ο οποίος δεν μιλάει με πολιτική ορθότητα και λέει χοντράδες, γιατί ο Τραμπ είναι μόνο χοντράδες, δεν λέει τίποτα τέτοιο. Και έναν άνθρωπο ο οποίος θα έχει αυτή τη μυστηριώδη άνοδο, εκεί που όλοι λένε ότι θα τελειώσει η υπόθεση και επίσης είναι και κάποιος ο οποίος είναι αντικειμενικά πετυχημένος. Δηλαδή, μάλιστα, η περιουσία του είναι γύρω στα $4 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Αυτή είναι η περιουσία Τραμπ. Εντάξει, δεν τον έχουμε στην Ελλάδα. Άστο. Δεν τον έχουμε. Άστο. Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω πολύ. Το κοτοτρακτέρ ποτέ δεν έβαθα τι είναι. Θα το κρατήσουμε για τη Δευτέρα, γιατί το προλόγησα κιόλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται τώρα με τις τράπεζες και με την ανακεφαλοποίησή τους. Ο οικονομολόγος κ. Ρούπας είναι μαζί με τον Γιώργο Σόμπολο και θα πάμε κατευθείαν σε αυτούς. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, Πόπε. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Ρούπα, τον οικονομολόγο, ο οποίος θα μας πει τώρα τι σημαίνει η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, τι σημαίνει για εμάς τους πολίτες. Σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι ξαφνικά το σύστημα πρέπει να αποκτήσει την αξιοπιστία του. Εάν δεν υπάρχει αξιοπιστία στο τραπεζικό σύστημα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να κινηθεί τίποτα. Και στην πρώτη φάση πρέπει να εκτιμήσουμε το γεγονός ότι οι προηγούμενες ανακεφαλαιοποίησεις πιθανώς να μην οδήγησαν εκεί που έπρεπε λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης. Εκτιμώ όμως ότι αυτή πρέπει να είναι και η οριστική και από εκεί και πέρα, επειδή γίνονται και συζητήσεις περί κουρέματος καταθέσεων και ούτω καθεξής, αυτό κυρίως που θα κάνει αυτή η ανακεφαλαιοποίηση να απομακρύνει οριστικά τον οποιοδήποτε κίνδυνο κουρέματος καταθέσεων, επειδή με ρωτήσατε τι σημαίνει για μας. Από εκεί και πέρα, το δεύτερη φάση, ανάπτυξη. Όλοι μιλούν για το μνημόνιο σήμερα. Μιλούν για τα μέτρα που θα ληφθούν. Ακόμα όμως δεν έχω ακούσει τίποτα που να σηματοδοτεί την επόμενη μέρα. Τι σημαίνει πάλι για τον κόσμο, για τις επιχειρήσεις, για την ανεργία, το κομμάτι που λέγεται ανάπτυξη. Πάλι εδώ οι τράπεζες πρέπει να παίξουν νευραλγικό ρόλο, παρά το γεγονός ότι η εκτίμηση δική μου είναι ότι μέχρι το τέλος του 2016 δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν με κριτήρια και με τρόπους που είχαμε συνηθίσει να λειτουργούν κατά το παρελθόν. Εδώ λοιπόν δεν θα πέσει το ρευστό στην αγορά από το τραπεζικό σύστημα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εδώ έρχεται λοιπόν το κρίσιμο ερώτημα. Τι γίνεται, τι μέτρα πρέπει να ληφθούν και πώς πρέπει να κινηθεί η κυβέρνηση προκειμένου να υποκαταστήσει την έλλειψη ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος. Γιατί καθώς αντιλαμβάνεστε, φόροι, επιβαρύνσεις, ασφαλιστικό δεν πρόκειται να δώσει τίποτα στην κατανάλωση. Και αν θέλετε να βάλω και μία μικρή παρένθεση, ότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται συζητήσεις, παράδειγμα, για capital control σε 3,5 εκατομμύρια Ελλήνων κοινώς συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων και από την άλλη πλευρά να συζητάμε για ανάκτηση αξιοπιστίας του τραπεζικού συστήματος. Θέλει μια ιδιαίτερη ισορροπία ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε αυτά τα θέματα. Η εικόνα για την επόμενη μέρα, εντάξει, το σήμερα το ξέρουμε όλοι, το ζούμε όλοι. Αύριο, εσείς που είστε και οικονομολόγος, τι εικόνα έχετε, τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Εάν δεν ολοκληρωθεί το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης και ταυτόχρονα δεν ολοκληρωθεί και η συζήτηση για την αναδιάρθρωση του χρέους, πολύ φοβούμε ότι θα πηγαίνουμε με τα βήματα και τους ρυθμούς που έχουμε συνηθίσει να πηγαίνουμε. Είναι πολύ σημαντικό να πιέσουμε για την αναδιάρθρωση του χρέους, ούτως ώστε να ισορροπήσει ολοκληρωτικά το σύστημα και να μπορέσουμε να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα. Τα βήματα τα οποία γίνονται όμως είναι πολύ αργά, πολύ επώδυνα, και δυστυχώς πληρώνουμε αμαρτίες του παρελθόντος, πιθανώς πληρώνουμε κακούς σχεδιασμούς που έχουν γίνει στην οικονομική πολιτική μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Πάμε τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε μέσω του iPop.gr τη Λία Τσαπανίδου και να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην πλατεία Αριστοτέλους, καθώς θα δοθούν οδηγίες για τις πρώτες βοήθειες και πώς πρέπει να δίνονται αυτές σε περίπτωση ανάγκης, έτσι. 9, 20, 1, 2, 3. Ακριβώς, Πόπη, τα παιδιά, οι μαθητές των σχολείων μαθαίνουν αυτή τη στιγμή πώς να κάνουν κάρπα, κάρδιο, αναπνευστική αναζωογόνηση. Η κυρία Πατουκά Δήμητρα θα μας πει λοιπόν από το ΕΚΑΒ, οι διασώστες του ΕΚΑΒ μαθαίνουν στα παιδιά πώς θα τα κάνουν όλα αυτά. Ξεκινήσατε και πολύ θεαματικά την εισαγωγή σας. Τραβήξατε το ενδιαφέρον των παιδιών λέγοντας με το πόσα άτομα παθαίνουν ανακοπή κάθε χρόνο. 350.000 άτομα παθαίνουν καρδιανική ανακοπή στην Ευρώπη το χρόνο. Το νούμερο δεν έχω κάνει λάθος, είναι 350.000. Αυτό σημαίνει ότι μία πόλη σαν την Πάτρα, δεν ξέρω πόσους κατοίκους έχει, εξαφανίζεται από την Ευρώπη. Θα μπορούσαμε μόνο με τις γνώσεις και τα χέρια μας να σώσουμε πολλές από αυτές τις ζωές. Ακόμα και ένα παιδί λοιπόν, αν ξέρει, που είναι απλό, άμα γνωρίζουμε μπορούμε να σώσουμε μια ζωή, έτσι. Το λόγο μας σήμερα είναι... τα χέρια μας μπορούν να σώσουν περισσότερες ζωές. Τα χέρια μας λοιπόν και οι γνώσεις που θα πάρουμε σήμερα από εδώ, τα παιδάκια των δημοτικών σχολείων που ήρθαν στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, μπορούν να σώσουν έναν άνθρωπο. Δεν παίζει ρόλο πόσο βαρύς είναι ένας άνθρωπος, πόσο μεγαλόσωμος, αρκεί να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Δεν χρειάζεται κόπος, χρειάζεται τρόπος. Μάλιστα, εξαιρετική προσπάθεια αυτή. Και ευχαριστούμε πολύ που μας φιλοξενήσατε, μας το είπατε, μας το δείξατε. Μακάρι να γίνεται παντού η προσπάθεια αυτή, να εκπαιδευτούν οι πάντες. Σε διάλειμμα θα πάμε και θα γυρίσουμε κοντά σας σε λίγα λεπτά από τώρα. Κύριε Κοντολάτη, Γιώργο μας, έχετε καινούριο iPad προσφορά από εμάς και χαιρόμαστε πολύ που θα σας το στείλουμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Και εσείς, παιδιά, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ελπίζω να περάσετε ωραία και σήμερα. Θα ευχηθώ σε όλους καλό Σαββατοκυριακό. Μην φύγετε από το Σταρ. Ακολουθεί η Ζήνα Κουτσελίνη και οι αλήθειες της. Και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, Δευτέρα στις 10 το πρωί. Να είστε όλοι καλά. Δευτέρα πάλι, το καλό θα νικήσει.